Της Κακομοίρας. Άκουσε τη δουλειά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι κάνεις την προστόπιση περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας. Στο αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλή εβδομάδα σε όλους. Αθλητικό Μετρόπολη 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4. Τη Κακομοίρα θα γίνει με τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον Γιάννη Τσιράπη στο Πρωτάξιο, την κυρία Βιώτη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο στα μικρόφωνα του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. Γράφετε 9.55, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά και το στέλνει στο 54.340, αθλητικό με ελληνικού χαρακτήρε, Μετρόπολη 95,5. Με λατινικούς χαρακτήρες στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό. Με την μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων, την εταιρεία Εσκιάδης Μπαροδήμος, παρέα μαζί μας. Καθώς έχει Hyundai, έχει Skoda, έχει Kia. Έχει εξουσιοδοτημένο σέρβις για όλους σας οι οποίοι θέλετε να κάνει σέρβις στο δικό σου αυτοκίνητο. Με μια μοναδική προσφορά. Μία ακόμη από τις πάρα πολλές οι οποίες γίνονται. Γιατί όταν λέμε η μεγαλύτερη εταιρεία πρέπει να το αποδεικνύεται κιόλας. Καθώς έχετε 10% έκπτωση στο σέρβις του αυτοκινήτου, στα Hyundai και 15% στα ανταλλακτικά. Επιπλέον μην ξεχνάτε τη μοναδική προσφορά για τους φίλους επαγγελματίες οδηγούς ταξί, οι οποίοι μπορούν να αποκτήσουν το Skoda Octavia με κινητήρα φυσικού αερίου, μανίσιο δηλαδή, με όφελος 4.300 ευρώ. Ή τηλεφωνώντας τώρα στο 2310-596-596, το 2310-596-690, να το αποκτήσουν και να κερδίσουν μαζί με την έκπτωση και τις 5 πρώτες χιλιάδες χιλιόμετρα που θα καλύψουν τα καύσιμα τα οποία θα καταναλώσουν, καθώς τα αναλαμβάνει η εταιρεία Εσκιάδης Μπαροδήμος. Η ώρα είναι 2 και 12 περίπου. Καλή ώρα, πολύ καλή ώρα για να φάει κανείς. Τώρα η Θεσσαλονίκη έχει το δικό της σεφ, το Daily Chef. Μπαίνετε στο διαδίκτυο οι φίλοι οι οποίοι έχετε κοντά σε υπολογιστή. Ζείτε, εργάζεστε, κινήστε στο χώρο του κέντρου Θεσσαλονίκης από την περιοχή του Δημαρχείου μέχρι τα δικαστήρια και την Ολύμπου. Και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχει ο δικός σας σεφ, ο προσωπικός σας σεφ με διαιτολόγο. Με μερίδες οι οποίες πραγματικά σας χορταίνουν και ελέγχονται από διατροφολόγο, αναγράφουν τις θερμίδες οι οποίες σε περιέχουν και είναι πεντανόστιμες, τις δοκιμάζουμε καθημερινά με τους συναδέλφους και σας εγγυώμαι προσωπικά γι' αυτό. Σήμερα το μενού έχει μπιφτεκάκι κοτόπουλο με ρύζι, έχει δύο πιάτα ή φιλέτο ψαριού γιαχνί. Μπορείτε να παραγγείλετε και τη σαλάτα σας, σήμερα έχει σαλάτα με ρόδι, κρουτών και ανθότυρο. Να παραγγείλετε και μπακέτα και ό,τι άλλο αγαπάτε σε καταπληκτικές τιμές, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Με την πρώτη παραγγελία έκπτωση 3 ευρώ στην πρώτη παραγγελία που θα κάνετε, δηλαδή δεν πληρώνετε σχεδόν τίποτα, το διαπιστώσετε και οι ίδιοι. Και η παραγγελία είναι μόνο διαδικτυακή. 12 με 5 το απόγευμα καθημερινά, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, dailysef.gr. Είμαστε μία στροφή πριν από το τέλος. Μία αγωνιστική πριν ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα τη Super League και πλέον τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα. Οπότε μπορεί να υπάρχουν οι τιμωρίες οι οποίες αναμένουν, καθώς είναι σε δεύτερο βαθμό και του ΠΑΟ και της ΑΕΚ και του Ατρομήτου, αλλά δύσκολα κάτι θα αλλάξει και μετά την νίκη του, την επιβεβλημένη νίκη του ΠΑΟΚ απέναντι στον Λεβαδιακό, έχει απλοποιήσει τα πράγματα πάρα πολύ, καθώς υπάρχει ένα και μοναδικό σενάριο για να μείνει έξω από την πεντάδα του play-off. Ποιο είναι αυτό το σενάριο?
Ο ΠΑΟΚ να παραμείνει στην αρχική τιμωρία της αφαίρεσης των 5 βαθμών. Ο Ατρόμητος να πάρει πίσω τους μείον 3 βαθμούς στους οποίους έχει τιμωρία μαζί με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ δεν απασχολείται καθώς είναι πιο ψηλά. Την τελευταία αγωνιστική να χάσει ο ΠΑΟΚ από τον αδιάφορο Πλατανιά και να κερδίσει ο Πανιώνιος, ο Παζιάννας στην Ξάνθη, όπως και ο Ατρόμητος μέσα στη Νέα Σμύρνη, που για τους γνωρίζοντες υπάρχει ένα τεράστιο μίσος μεταξύ των ομάδων του Ατρομήτου και του Πανιωνίου. Είναι ένα σενάριο πάρα πολύ δύσκολο, το οποίο μπορεί να μην χρειαστεί να το εξετάσουμε ποτέ, αν τα δικαστήρια αποφασίσουν είτε μείωση της ποινής των βαθμών που απασχολούν τον ΠΑΟΚ είτε κάτι άλλο. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι έχει να σχολιάσει ο Κωστής από τα αποτελέσματα τα οποία είδαμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Είχαμε την λογική νίκη του Ηρακλή μέσα στην Κομωτινή, είχαμε την ισοπαλία στη Βέρεια, της Βέρειας με την Ξάνθη, είχαμε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι με 2-5 του Ολυμπιακού μέσα στο Αγρίνιο, είχαμε την τεράστια νίκη του Παζιάννενα, ο οποίος έδειχνε περισσότερο πορωμένος από ποτέ, τώρα ειδικά που έχει και το δικαίωμα βάσει αδειοδότησης να συμμετάσχει κανονικά στα play-off. Αν και μοιάζει δύσκολο, κανείς δεν ξέρει βέβαια τι γίνεται. Το δύσκολο είναι σε εισαγωγικά, καθώς όλα δείχνουν σε πρώτη φάση, και μιλάμε πάντα βάσει πληροφόρησης οποίες έχουμε, όπως λέγαμε και για τον Παζιάννη, ο οποίος 4 χρόνια δεν έπαιρνε και δεν έγινε φέτος. Τα κατάφερε ο κ. Χρυστοβασίλης και η διοίκηση του Παζιάννη, και μπράβο τους, και θα παίξουν κανονικά. Ο Πανιώνιος πρωτοβάθμια απορρίφθηκε, έχει άλλες 2 βαθμούς. Δηλαδή φέτος δεν είναι και δευτεροβάθμια, έχει μέχρι και τρίτο βαθμό. Κωστή, καλή εβδομάδα. Διαβάζει εφημερίδα. Δεν υπάρχει. Δεν έχεις να πεις τίποτα. Δηλαδή δεν είδες κανένα παιχνίδι. Όχι. Τι έκανες ό,τι κύριακο. Τάξινα. Ο λόγος. Ήθελα μια φορά στη ζωή μου και εγώ να ταξίσω. Βρε, καλά έκανες. Εσύ δεν ταξίνεις. Με συγχωρείς, ρε φίλε, έχουμε μια δουλειά να κάνουμε. Τα νύχια αυτά δηλαδή που έχεις αφήσει, δηλαδή τι κάνεις. Νύχια, ρε φίλε. Τα νύχια αυτά στα χέρια που έχεις. Ποτέ δεν έχω νύχια. Δεν έχει νύχια. Δεν συνηθίζω να αφήνω. Δεν υπάρχει και λόγος. Άντε, κάνε την ανάλυση των αγώνων τώρα να πάμε στα άλλα θέματα. Ποια ανάλυση αγώνων. Ανέλησε, τι είδες εκεί. Υπάρχει λόγος να αναλύσεις κάτι. Γι' αυτό το λέω, γιατί μιλάς τώρα. Συνήθως καταρχήν είναι δικό σου κομμάτι. Τι κομμάτι τώρα, κάτσε να αναλύσω εδώ τον ΠΑΟΚ με το Λεβαδιακό. Όχι. Το ότι ο ΠΑΟΚ και. 7 μήνες αναλύσαμε, αναλύσαμε. Ναι. Περιμένω να δω τρίτη μπάλα, τετάρτη μπάλα, πέμπτη μπάλα. Σωστά. Τώρα. Το ότι ο ΠΑΟΚ όμως ίδρωσε για να κερδίσει. Ίδρωσε, τι θες να κάνει. Τον Λεβαδιακό. Ναι, και τι. Δεν σε προβληματίζει. Όχι. Τον οπαδό του ΠΑΟΚ θα έπρεπε να τον προβληματίζει. Όχι. Γιατί. Γιατί να τον προβληματίζει. Δεν βγαίνει στην Ευρώπη. Εκτός, δηλαδή πρέπει να γίνουν πράγματα και θάματα. Αυτό που επιθυμείς, δηλαδή θες να το κάνεις σενάριο. Που επιθυμώ. Είναι τι, με έβγαλε τώρα το σενάριο. Γιατί να είναι επιθυμώ. Να κάνει ο Πανιώνιος εκείνο και τα Γιάννα να κάνουν το άλλο. Να χάσει ο ΠΑΟΚ εκεί να κερδίσει όλα σαν τον άλλο. Το αναφέρει το μοναδικό ενδεχόμενο σε μην το αναφέρει. Επιθυμία. Ναι, γιατί δεν πρόκειται να γίνει. Μην το αναφέρει. Άσε να το κάνει καμιά δημοσιογραφική εκπομπή. Δηλαδή, συγγνώμη, εμείς δεν μπορούμε να λέμε στοιχεία τα οποία ισχύουν και δεν ισχύουν. Στοιχεία θεωρητικά να μιλάμε. Να λέμε πρακτικά στοιχεία. Ουσιαστικά είναι. Τι ουσιαστικά είναι. Δηλαδή αυτό είναι αυτό που είπα. Τώρα θα γίνει το σενάριο αυτό, πάει τελείωσε, βγήκε ο ΠΑΟΚ. Τελείωσε. Τελείωσε. Ο Ολυμπιακός. Άντε πάλι τα ίδια. Την Παρασκευή, στο μπάσκετ, έπαιζε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν αδιάφορο, το ξέρω όμως από την Πέμπτη. Με ποιον έπαιζε, ρε κόκκινο. Ο Ολυμπιακός την Παρασκευή, στο τελευταίο παιχνίδι που έγινε για την Ευρωλίγκα, ναι. Ήταν αδιάφορο και το ξέραμε από την Πέμπτη. Υπήρχε ένα συνδυασμό πολύ μεγάλο, ναι, ναι. Ο οποίο του έδινε μία ελπίδα στα 10, ναι. Να πάρει την πρόκριση. Ναι. Οφείλει ο δημοσιογράφος. Σε αυτό το κομμάτι στην Ευρωλίγκα, ναι, οφείλει. Γιατί στο πρωτάθλημα. Δεν οφείλει. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Γι' αυτό. Ναι, κάπου το βασίζει και το λες. Τι βασίζει κάπου και το λες. Είναι δυνατόν να μείνω, πάω και εκτός σου έφαρε. Γιατί να μην μείνω. Είναι δυνατόν ο ακρογωνιαίος λίθος της ευρωπαϊκής κουλτούρας των ελληνικών ομάδων μαζί με τον Ολυμπιακό, αυτές οι δύο ομάδες να μείνει μία έξω. Δηλαδή θα είναι. Να μείνει ο ΠΑΟΚ έξω και ο Ολυμπιακός έξω από το Champions League και ο ΠΑΟΚ από το UEFA και εμείς τι θα κάνουμε τις Τετάρτες, ρε κόκκινε. Επειδή κάνεις τον Πονηρό, θα σου απαντήσω. Μην λες αυτές τις κλισέ εκφράσεις.
Κάνε τον πονηρό. Σου βγάζει το καπέλο. Άστα ρε, κάνε. Αυτό που κάνει εσύ τώρα. Αμάν μου, ρε, με αυτέ τι κλισέ εκφράσει. Κάνε τον πονηρό. Πιο ανόητο κλισέ από. Σου βγάζει το καπέλο. Από αυτό που κάνει τώρα. Έτσι να πει. Από την κακή μίμηση του Βέγκου και τα υπόλοιπα. Έλα ρε, φύγε από εδώ πέρα που θα μα κάνει και κριτική τώρα. Σου κάνω κριτική. Μίμηση και νίμηση. Δεν κατάλαβα. Μα κάνει κριτική. Στράβωσε. Τι άμα κάνει κριτική. Στράβωσε. Α, παίξε μπάλα. Και πολύ κριτική θα σου κάνω. Όπω μου κάνει, σου κάνω. Τι να σε κάνω, σαρδαμάκια. Τι, είδες, ένα ακόμη. Από... Δεν έχεις να πεις κάτι. Σαρμαδάκι και σαρμαδάκι. 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 Σου άνοιξε η όρεξη. Έπρεπε να. Γιατί δεν ήρθες μαζί μου, ρε, στο Πόζαρ. Δεν πάω κούτρα, ρε κόκκινο. Δηλαδή, ειλικρινά, ρε Σίχα της Γεωργίου, πρέπει να. Πόσες φορές το είπε τουλάχιστον 20, θα πάμε ρε εμείς καθόλου. Αυτό το έκανα. Μισό λεπτό. Ναι. Μισό λεπτό. Θα πάμε εμείς καθόλου. Τι έγινε, ρε, που τα κανονίζω, θα πάμε καθόλου. Κανονίστηκε. Θες απάντηση, ρε. Να τελειώσω. Να τελειώσεις. Πηγαίνω σε ένα πάρα πολύ ωραίο ξενοδοχείο. Ούτε. Το μέρος είναι γνωστό. Εντάξει. Δεν πλήρωσα, ρε φίλε. Εντάξει. Γιατί είπα εγώ ότι πλήρωσα. Εντάξει. Είναι ντροπή αυτό. Άμα πλήρω... Αυτό λέγεται κούτρα. Τι λέγεται. Εσύ λες ότι λέγεται κούτρα. Κούτρα είναι τι. Επειδή μπερδεύεις. Μπερδεύεις. Την αμοιβή. Ποια αμοιβή. Η οποία για σένα η αμοιβή είναι πάντα ρευστό. Ναι. Η αμοιβή πολλές φορές είναι σε είδος. Ναι. Ένα εξ αυτό σου λέει στα πλαίσια. Αυτά ναι, εδώ ναι, ναι. Θέλω οι άνθρωποι οι οποίοι μου κάνουν το πρόμο, το πρόμο. Να έρθουν να περάσουν ένα διήμερο. Ωραία. Και να έχουν ιδίαν άποψη και αντίληψη. Πολύ ωραία. Για το πόσο ωραίο είναι το Irish Resort, ναι, ναι. Για το ποια είναι η ποιότητά του, ναι. Και να ξέρουν τι λένε στον κόσμο. Τελείωσε. Γιατί το γνωρίζουν, έχουν ιδίαν αντίληψη. Ήτανε δίκιο του... να πάω εγώ ρε κόκκινε εκεί. Γιατί να ανάδεχε. Αφού εσύ κάνεις ρε κόκκινε το promotion. Μαζί δεν κάνουμε την εκπομπή. Όχι, εσύ είσαι καλός αυτό το πράγμα. Εγώ δεν είμαι καλός. Καλά. Υπήρχαν τα παιδιά, σε περιμένανε πάντως. Με περιμένανε. Εντάξει. Αυτό είναι. Σε περιμένανε και στεναχωρηθήκανε. Έφαγαν στη μάπα εσένα. Εντάξει, το αν φάγανε στη μάπα ή όχι, όταν θα πας, αν θα πας, θα σου πούνε αν φάγανε στη μάπα. Τέλειωσε. Είναι καλό το Rise Resort. Είναι το καλύτερο ξενοδοχείο που έχω πάει στο Πόζαρ. Πάει τελείως. Αν δηλαδή στο Πόζαρ είναι το καλύτερο ξενοδοχείο. Δηλαδή εσύ όλα αυτά τα χρόνια γύρισες λοιπόν με τα ξενοδοχεία στο Πόζαρ. Πάει σε αρκετά ξενοδοχεία. Τέλειωσε. Και αυτό ήταν το καλύτερο. Ξέρεις γιατί ήταν το καλύτερο. Στο Πόζαρ. Ξέρεις γιατί ήταν το καλύτερο, στο πω εγώ. Γιατί ήταν κούτρα, ρε. Έτσι, αυτό ήταν... Έτσι λέω εγώ, ναι. Τι. Και ποιο λέει το αντίθετο. Θα πάμε εμείς, θα πάμε εμείς. Πάμε... Δεν ρωτούσε τίποτα άλλο. Θα πάμε εμείς, θα πάμε εμείς. Τώρα ήταν κούτρα. Ποιο είναι κούτρα, ρε. Δηλαδή κάνεις δουλειές, κάνεις το σποτάκι και κάνεις αυτό. Δεν πληρώνεις. Όταν κάνουμε ένα σποτάκι, δεν παίρνουμε ένα σκασμό λεφτά. Σκασμό παίρνουμε. Και όχι, παίρνουμε και ένα σκασμό λεφτά. Εντάξει, τρόπο. Για τη Θεσσαλονίκη. Σιγά. Του φαίνεται ακριβό. Ναι. Δηλαδή, αν στο δώσει με ένα τέτοιο τρόπο. Δηλαδή, θέλεις εσύ. Δεν ήθελα ρε κόκκινε να πάω να βγάλω το κορμί μου. Έρχεται ο άλλος. Με τις πατσάδες. Έρχεται μια εταιρεία αυτοκινήτων. Άντε πάλι. Έρχεται μια εταιρεία αυτοκινήτων. Για να τελειώσουμε τώρα. Ναι. Και σου λέει, δεν μπορώ να σου δώσω λεφτά, μπορώ να σου δώσω ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Ναι. Σε χαλάει. Εμένα. Όχι. Θεωρείται κούτρα. Κούτρα είναι, τι είναι. Αμοιβή δεν είναι. Αμοιβή είναι. Μάλιστα. Ρε φίλε, λες, εγώ θέλω τόσα λεφτά. Δηλαδή, θέλω 5.000. Δηλαδή το Irish Resort δεν πλήρωσε το Μετρόπολης. Θέλω, λέει. Γιατί εμάς δεν έπρεπε να μας πληρώσει. Έπρε. Δεν έπρεπε να μας πληρώσει. Άμα ήθελε, ναι. Δεν ήταν υποχρεωμένο. Εσύ όμως. Κανείς δεν είναι υποχρεωμένο. Λοιπόν, όσοι ξέρουν, ξέρουν και πώς θα πληρώσει. Ναι. Πήγες, πέρασε καλά. Πάρα πολύ. Έσχασε στο φαΐ. Πήγες στην όρκα. Πήγες στην μπουμπού. Πήγες στην μπουμπού. Στην μπουμπού. Πήγες. Έφαγες, ήπιες. Κολύμπησες. Έχεις πολλούς χαιρετισμούς. Πήγες, κολύμπησες. Ε. Πήγες στην πισίνα, έκανες αυτό, μασάζε, κάνανε. Όχι, μασάζε δεν. Μασάζε πρέπει να πληρώσεις, γι' αυτό δεν σε κάνανε. Δεν ήταν στο. Γιατί όταν έπρεπε να φάω έξω, λέει, δεν πλήρωνα. Καλά, είπαμε. Δεν μπορεί να μείνει κινητό. Όταν έπρεπε να κάνω μπάνιο, δεν πλήρωνα. Ε, μήπως έπρεπε να σου πληρώσουν και το χαρτί υγεία να κάνει κάκα, δηλαδή. Την ώρα που ήθελα να κάνω μασάζ, επειδή πήγα Σάββατο Κυριακή. Επειδή είναι ακριβά τα μασάζ. Όχι. Γενικά εκεί. Γι' αυτό επειδή δεν ήταν την ώρα στην κούτρα το μασάζ. Την ώρα δεν έκανε που μασάζ. Να κάνω. Δεν μπορεί να αλήθεια. Δεν είχε. Αλήθεια. Αλήθεια. Άμα ήταν κούτρα το μασάζ, θα έκανε, θα βρίσκει ώρα. Σπαθή. Θα βρίσκει. Ό,τι ώρα θέλουν αυτοί, όχι. Όχι. Άμα ήταν κούτρα, δεν θα βρίσκει ώρα. Μετά το μασάζ τι κάνει εσύ. Μετά το μασάζ τι κάνεις. Εγώ ναι. Κοιμάμαι. Αν δηλαδή αν θέλει να μου το κάνει πρωί και εγώ θέλω να κάνω μετά δραστηριότητες ή άλλη ώρα που δεν είναι να κοιμηθώ. Εσύ τι δραστηριότητες να κάνεις, ρε κόκκινε εκεί πέρα. Είχε εκεί, πήγαμε στο φαράκι βόλτα. Πήγε στο φαράκι βόλτα. Ναι. Έχει ένα πολύ ωραίο ηνοπείο. Αυτό κουρά, ηνοπείο, ε. Ναι. Έφαγε στο ηνοπείο, ήπιες. Ο πάνης δεν μπορεί. Ναι, εσύ. Πάνε και δες. Δηλαδή έχει πολύ ωραία πράγματα. Εντάξει, τελείωσε. Δηλαδή ανακάλυψα πράγματα που δεν τα είχα δει. Δηλαδή, πήγαινα. Τα πουλιά άκουγες να κελαδάνε. Πήγαινα. Τσίου, όχι, τσίου, αυτά. Είναι ανθισμένες όλες οι κερασιές. Κερασιές, ε. Εκπληκτικό τοπίο. Κούτρανες κάποια κερασιά. Μπήκες όχι, ρε, δεν βγαίνουν τα κερασιά τώρα. Α, ποιο μετά βγαίνουν. Δεν ξέρω πότε βγαίνουν. Δεν τρώω κεράσια κατά. Δεν τρώω κεράσια. Δεν τρώω διάρκεια σου έρχεται. Γιατί δεν τρώω κεράσια. Δηλαδή πρέπει τα πάντα να μπαίνουν. Ό,τι τρώγεται πρέπει να το τρώω. Ερίκια, τρώω ερίκια.
Όχι. Δεν τρώσε ρίγια. Όχι. Δεν τρώσε ρίγια. Γιατί τρώσε, τι φορά. Τα μήλα μου αρέσουν, τα χλάδια μου αρέσουν. Τα πορτοκάλια δεν μου αρέσουν. Τα πορτοκάλια δεν σου αρέσουν. Μπορεί να φάω όμω. Μπορεί να φά και ένα πορτοκάλι. Στη βότκα μέσα δηλαδή. Κοπανά και ένα πορτοκάλι. Ποια βότκα, δεν πίνω βότκα. Δεν πίνει βότκα. Τέλειω. Πάμε στα θέματα. Μπερδεύεσαι. Αποφορτίστηκες. Όχι, εντάξει, δεν. Σου και έτσι. Εντάξει, μια χαρά. Γιατί ήθελα... βλέπω φράπα και μ' αρέσει όταν σου. Με βλέπει. Φράπα. Δίαιτα κάνω. Όχι, τελευταία έχει βελτιωθεί πολύ. Δηλαδή λάμπει. Λάμπω. Αυτό δείχνει ότι έχει ευεξία. Ευεξία. Ναι. Το, γιατί το γνωρίζει εσύ. Ναι. Έχω ευεξία. Λοιπόν, ναι. Αλλά τα πράγματα στο ποδόσφαιρο δεν είναι τόσο καλά για να είσαι τόσο φράπα. Και ξέρω ότι το πρέπει ποδόσφαιρο... να στεναχωρηθώ δηλαδή. Άμα δεν πάει στραβά. Ξέρω... Να μην κοιμηθώ, να μην είναι με φράπα. Ξέρω το αγαπά παθολογικά. Ναι. Και επειδή βλέπω κάτι και περιμένω, επειδή ξέρω ότι πάντα κρατά σημειώσει. Να... Όταν μίλησαμε εκτό το βράδυ, σου λέω είδε κανένα παιχνίδι άλλο. Μου λε πώ να δω, δεν με αφήνανε, θέλω να δω τον Μπάουκ. Αφού Μπάουκ είναι εκεί που είμαι εγώ. Τι να κάνω. Καλά έκανε. Οκ, θεμητό. Το γύρω-γύρω δεν το θέλω. Θέλω να δω τον Μπάουκ. Τι να κάνω εγώ τώρα, μαλώσω με 50 άτομα. Πρώτη απορία. Λέγε. Τα βάζουν όλα τα παιχνίδια ταυτόχρονα. Μάλιστα. Τώρα εγώ το λέω γιατί με κάνει τη ζωή δύσκολη. Ναι. Αν βάζαν το παθρακικό Ηρακλής άλλη ώρα, ναι. Ποιον θα ενοχλούσε. Ποιον θα ενοχλούσε. Σε τι επηρεάζει. Θα σου πω. Δηλαδή, αν βάζαν το παθρακικό Ηρακλής άλλη ώρα. Το ναι. Καλονί Ατρόμητος, ναι. Άλλη ώρα. Ναι. Το Πανετολικός Ολυμπιακός άλλη ώρα. Ναι. Το Βέρια Ξάνθη άλλη ώρα. Τι θα επηρεάζει. Τώρα που θα έρθει ο Κανελάκης με τα πόδια, Βρε. Ρώτησε τώρα να πούμε που είναι στην Νόβα, για ποιο λόγο γίνεται. Ο Δημήτρης ο Κανελάκης είναι υπάλληλος στην Νόβα. Δεν είναι ο διευθυντής της Νόβα, ούτε ο ιδιοκτήτης. Ναι, αλλά εμένα με έκανε ένα κονέο άνθρωπος. Του λέω ρε εσύ Δημήτρη, εσένα, κάτσε ρε να σε πω ρε. Ρε Δημήτρη, το λέω, θέλω να δουλέψω σε ένα κανάλι εκεί τοπικό. Τη πλάκα, μικρό είναι. Να βγάλω κανένα μεροκάματο. Λέω, καλά, κάρε πια ένα. Λέω ρε εσύ, του λέω. Το τάδε κανάλι. Και επειδή λέω, ζητήσαμε να μας πούνε στην Νόβα πόσα λεφτά ζητάνε τον χρόνο να τους δώσουμε να πούμε. Τα στιγμιότυπα. Για να δώσουν τα στιγμιότυπα. Ναι. Θα το ρυθμίσω το θέμα, μου λέει. Έξι μήνες το έπαιρνε τηλέφωνο στον άλλο και η Νόβα. Του πισινού να πούμε. Του λέω ρε Δημήτρη, εγώ δεν κατηγορώ την Νόβα ότι μου κάνει φρένο. Εγώ θέλω να μου πει, θέλω 10 χιλιάρικα, 50, 100, 200. Ένα εκατομμύριο, 30 χιλιάρικα. Τζάμπα. Να μου πει, 6 μήνες η Νόβα. Εδώ είναι ένα στη Βόρεια Ελλάδα, δεν θυμάμαι το όνομά του, κοιμάται όρθιος. Κάτω οι άλλοι κοιμούνται. Δεν τους κατηγορώ γιατί δεν μας δίνουν τα στιγμιότυπα. Γιατί λειτουργούν έτσι. Τους κατηγορώ απαντάνε. Γιατί είναι 6 μήνες Έλληνες, τους λέμε με χαρτιά, δώστε μας ρε παιδιά, πόσο κοστίζει ένα αυτό. Ποσό. Έτσι ώστε αν τα παίξουμε, να μην μπορείτε να μας κάνετε μήνυση, αγωγή, να μας ζητάτε διαφυγόντα κέρδια. Δεν θέλω να μπλέξουμε κανένα κολοδικηγόρο εκεί πέρα κτλ. Λοιπόν, δεν απαντάνε. Είναι κατάπτυστη η τη Νόβα. Και ο διευθυντής εδώ Βορείου Ελλάδος και η κάτω, κατάπτυστη για κλωτσιές, για ένα και μόνο λόγο. Τους ζητάμε μία τιμή. Και αυτοί οι έξι μήνες, όχι φταίει ο Δημήτρης, τους είπε, θα βρω και άκρη μου, λέει, δεν βρήκανε Δημήτρη άκρη. Ναι. Έξι μήνες δεν μου δίνουν τιμή. Εγώ τώρα, άμα πάω όμως τη Δευτέρα και αμολύσω τα στιγμιότυπα και δείξω φάση. Θα με κυνηγήσουν. Άμα πάω εγώ στο δικαστήριο και τους πλακώσω στις μπουνιές, θα φταίω εγώ μετά όμως. Κατάλαβες τι γίνεται. Δεν μπορεί να το κάνεις. Μωρέ, μπορεί να το κάνεις. Άμα έχω κάνα bankrupt από πίσω, κάνα εκατομμύριο στην τράπεζα, μπορείς να τους κάνεις. Πού να βρεις να τους κάνεις. Εμείς κακομοίρι. Άλλο σου λέω ρε κόκκινε κακομοίρι. Επειδή δεν έχεις, δεν μπορεί να το κάνεις. Πάμε παρακάτω. Λέγε. Ξέρετε σε ποια φάση είναι ο Ιβάν. Να πάρει τον μπα, λέει ο 934. Πολύ πονηρό εσύ. Ο 450, η πρώτη κουβέντα σήμερα θα έπρεπε να είναι καταδίκη από μέρου του γεγονότο σε βάρο του Κανελάκη. Λέει ντροπή. Ντροπή σε εμά. Για ποιο λόγο, ρε φίλε. Σε εμά, επειδή κάποιο. Καταρχήν, ο κόκκινο δεν τα πηγαίνει καλά με τον Κανελάκη. Δεν έχω καλή σχέση. Πρώτον. Εγώ δεν έχω καλή σχέση. Ναι. Δεύτερον, εγώ δεν είμαι δημοσιογράφο. Οπότε, αν κάποιο πρέπει να πει κάτι, είναι ο κόκκινο που είναι δημοσιογράφο. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω σαν παραγωγό. Εγώ μένα μου κάψω τα μάξι, δεν θα πάει κανένα να πει ή να βγάλει καμία ανακοίνωση κτλ. Μπορεί να λένε καλά, έπαθε ο κερατά, τα άθαλε και τα άπαθε κτλ. Μπορεί να μην έχουν και άδικο. Γιατί με τον Δημήτρη τον Κανελάκη αποκλείεται να το είπανε κάποιοι. Εσύ δεν ξέρω τι είπε. Εσύ που δεν τα πάτε πολύ καλά, ο δεν ξέρω τι είπε. Ο οποίο διακρίνεται από χερεκάκια και καταρχήν είναι βλακίε. Πώ λέω, ψέματα λέω. Αφού δεν τα πάτε καλά. Δεν έχετε καλή σχέση. Άσε που πολλοί υποψιαστήκανε ότι. Εγώ δηλαδή ο διάολος μπήκε ο Σατανάς μέσα μου. Λέω αυτοί οι δυο δεν μιλούνται, δεν κάνουν, δεν άνουν. Δεν μιλούνται. Ναι. Λέω λες ο κόκκινος, αλλά πού να σκύψει εσύ από κάτω να βάλει βόμβα. Ρε φίλε, να σου με αυτή τη μέση να που σε ρωτήσω κάτι. Κατάλαβες, φαντάζεσαι τον κόκκινο τρομοκράτη. Όχι, με αυτή τη μέση. Μισό λεπτό. Ναι, λέγε ρε. Πρώτα απ' όλα εκτίθεσαι γιατί λες εντάξει, μια χοντρή βλακία. Εντάξει, ναι. Λοιπόν. Αλλά ακόμη και με τα νερά σου να πάω. Γιατί να μην πάρει με τα νερά μου. Και με τα νερά σου. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος. Είναι δυνατόν. Καλάσι, με να εσύ. Είναι δυνατόν. Σε μια ομάδα. Όλοι να τους γουστάρουν όλους και όλοι να κοιτάνε. Άντε το... λοιπόν, βγάλε τα μέσα σου τα κακά πράγματα και κάνε νηστεία 40 μέρες. Πες ό,τι θέλεις. Λέω. Είναι δυνατόν. Όλοι
να έχουμε τα ίδια αισθήματα ο ένας για τον άλλον. Δηλαδή, ρε κόκκινα, δηλαδή, να σου πω κάτι. Εσύ που αν... Εγώ με τη ζημιά του άλλου δεν χαίρομαι, ρε φίλε. Ναι. Συγγνώμη. Μετάξει. Ποτέ δεν χάρηκα. Ναι. Ποτέ με τη ζημιά του άλλου. Τελείως. Ούτε για αστείο. Εσύ. Εντάξει. Ποτέ δεν χάρηκα. Δηλαδή, όταν αρρώστησα, δεν είπες να πεθάνω και ρατάς να μείνω μόνος με εδώ πέρα. Σπαθεί. Δεν πέρασε από το μυαλό. Υπάρχει Θεός και βλέπει. Βράς το Θεό, εσύ τι. Δηλαδή από σένα περίμενα να κάνω ραδιόφωνο. Όχι, ρε παιδί μου, από μέσα σου δεν είπε στον κερατά δηλαδή, που να ψοφήσει τώρα. Πόσο, πόσο υπεροψία μπορεί να έχει, δηλαδή. Ξεκαβάλα λίγο το καλό. Δηλαδή να παρακαλώ να πεθάνει για ποιο λόγο. Τι θα κάνω, δηλαδή. Για πε μου. Να, δεν θα κάνω ραδιόφωνο. Επειδή σε κάνω κανένα μπούλινγκ, να πούμε. Δηλαδή, άμα χωρίσουμε, δηλαδή, δεν θα κάνω ραδιόφωνο. Λέω, εσύ δεν κάνει ραδιόφωνο. Δηλαδή, από μένα εξαρτάσαι. Εσύ εξαρτάσαι από μένα ή εγώ από σένα. Βέβαια, τι είμαστε εξαρτημένοι. Άλλο πράγμα η εκπομπή που έχουμε σήμερα. Η συγκεκριμένη. Τώρα, και άλλο κάνω πράγμα. Μια ερώτηση τελευταία. Ναι. Εσύ είπες ότι το παιδί το δικό σου με τα άλλα τα βάζει το ίδιο. Έτσι. Δεν έχει σχέση πράγμα. Το αμάξι το δικό σου με το κανελάκι τα βάζει το ίδιο. Δηλαδή, αν σου και έκανε το δικό σου το αμάξι, θα στεναχωριώσουν το ίδιο όσο πως με το κανελάκι, πραγματικά. Που, εγώ αν θα στεναχωριώσουν το ίδιο. Ναι, άμα σου κάνει και έκανε το δικό σου το αμάξι. Έχω μάθει για πράγματα να μην στεναχωριέμαι. Ποια είναι τα πράγματα. Για πράγματα, για αντικείμενα. Α. Έχουν πάθει πολλά πράγματα μου ζημιά. Πράγματά σου. Πολλά. Αυτό το πράγμα σου έχει πάθει ζημιά δηλαδή. Φάε, άντρικα, θα φάει καμία. Τα πράγματα. Πολλά. Ναι, 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 βάλε έχω μάθει να μην δένομαι με άψυχα πράγματα. Δεν μαθαίνει να δένεσαι με άψυχα πράγματα. Δηλαδή παίρνω ένα μπουφάν. Ναι. Θα σκιστεί. Δεν στεναχωριέμαι. Ναι. Το έχω κόψει. Για ένα λεπτό. Για ένα λεπτό. Για ένα γιατί φώναζε τι προάλλε. Ένα λεπτό, εκνευρίστηκε. Εκνευρίστηκε. Μάλιστα, εντάξει. Δηλαδή εγώ σου λέρωσα τη φανέλα και εκνευρίστηκε. Δηλαδή άμα σου κατακρεού. Δεν μου λε που δεν στεναχωριέσαι με άψυχα πράγματα. Όταν το αμάξι. Το κάνανε του Δήμου αυτό γιατί ούρλιαζες εδώ και φώναζες. Α σας κάνω, θα σας δείξω! Στο Δήμο, το Μάρια! Γιατί φώναζες. Εγώ τι έχω να πω, το λέω. Έβαλα κανένα να κλάψει για μένα. Ζήτησα από κανένα να κλάψει για μένα. Όχι, που με τα άψυχα αντικείμενα. Ζήτησα από κανένα για να κλάψει για μένα. Ζήτησα από κανένα να κλάψει για μένα. Ζήτησα από κανένα να μου δώσει κάτι. Ζήτησα από κανένα τίποτα, είμαι σαφής. Όχι, παιδί μου. Λες όμως ότι εγώ δεν στεναχωριέμαι με άψυχα πράγματα. Ήτανε μια μέρα, δεν ήταν μια ώρα, ήταν μια μέρα. Δεν λερώσανε. Ζημία χοντρή έχει. Τότε αφού με τα άψυχα, αφού δεν κάνει. Αφού άψυχο είναι τα μάξι, τι έχει τα μάξι. Έχει ψυχή. Εκτός από το δικό σου τα μάξι, το εξομολογεί μαζί με σένα στον παπά γιατί έχει ψυχή. Πες τι πίνεις, ρε και λες. Καλό Βιτάλπινο. Ναι, καλό Βιτάλπινο. Κάθε μέρα ρε κόκκινε. Τραβάω και δύο πίτουρα βρώμης και είμαι αυτός που. Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο το πίτουρο. Ναι, τι? Τους λέω την αλήθεια. Με τι το συνδυάζω. Λόγω καλό Εβιτάλ. Παιδί μου, τρώω το καλό Εβιτάλ και μετά πάω και ένα πίτουρο βρώμης τρώω. Μάλιστα. Έχω ένα έντερο αλφα εθνικής κατηγορίας. Ναι. Πολύποδας δεν σε πιάνει. Κακοήθεια δεν σε πιάνει. Πες τι έβρεγε, έχει την εγγύηση. Δίκταμο, κρίταμο, δεν με νοιάζει το Καποδιστριακό. Πιστοποιημένο. Εμένα με νοιάζει. Είναι σπουδαίο. Όχι, εμένα με νοιάζει, αυτό για μένα δεν είναι σπουδαίο. Δεν είναι ατυχαία όρεση που το βρήκα. Ναι, ρε φίλε, αλλά έχει την πιστοποίηση. Εμένα με νοιάζει. Του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Εμένα δεν με νοιάζει το Πανεπιστήμιο. Εμένα με νοιάζει ότι. Δυστυχώς. Νιώθω εγώ καλά. Ρέση, είπε κάτι πριν. Κάνω ευεξία εγώ. Ρε, κάνω ευεξία εγώ. Κάνω, είμαι καλά εγώ. Τρανοκτοποιήθηκε το έντερό μου. Πάει τελείω. Είναι φίλος μου, το καλό Εβιτάλ και σύμμαχός μου. 23, 12, 200, 500, τρέξτε τώρα. 34 ευρώ και 90 λεπτά μόνο. Από 55 ευρώ. Εγώ σώθηκα πάντως μια φορά. Άντε να σωθείτε κι εσείς. Ναι, διάλειμμα. Εδώ είμαστε στο 95,5 των FM Αθλητικό Μετρόπολη, 95,5 της Κακομοίρας μέχρι και τις 4. Θα διαβάσω λίγο κάποια μηνύματα και θα προχωρήσουμε. Πριν τα μηνύματα να πω ότι αν έχετε μείνει έξω από το σπίτι, αν έχετε χάσει ή έχουν μεγάλη φθορά τα κλειδιά του αυτοκινήτου, η Mobilizer, ό,τι και αν είναι, τελευταίας τεχνολογίας, τότε δεν έχετε παρά να τηλεφωνήσετε στο νούμερο το οποίο γνωρίζει πλέον όλη η πόλη, 85 27 27. Το αποθηκεύετε στην νέου τηλεφώνου σας, το καρνέ με τα τηλέφωνα, όπου κι αν θέλετε, προκειμένου να έχετε τον κλειδαρά στην ώρα που πρέπει, γρήγορα και οικονομικά. Στη τηλεφώνου 101 και Μάρκου Μπότσα Ριγωνία ανοίγει τα πάντα εκτός από ATM, αυτό στην κυριολεξία και δεν είναι αστεία. Α, στην Κρήτη άμα ήταν θα άνοιγε και ATM. Λοιπόν... Καναδέ λέει, πάρε την άδεια και πούλα την ομάδα από μόνο σου, γιατί αλλιώς θα έχουμε άλλα. Οι μήνες υπομονής αντίστροφα περνούν. Τα χρόνια του Περούκα δεν ξανάρθουν. Άλλη τα ίδια.
Φαλακρή μίγα που χθες το μάτς του Ηρακλή Τανάσος έφελε, σε βρίζει. Ναι. Επειδή το έδωσε Άσος. Τι να κάνω, καλύτερα να έβγαινε Άσος και να βάζε δυο γκολοβέλιος παρά που βγήκε διπλό και δεν έβαλε γκολοβέλιος. Απαντώ σε αυτό το φελό που στέλνει το μήνυμα. Και εξηγούμε. Αν ρε Βέλιο, δεν βάζεις γκολ σε αυτό το πανθρακικό που είναι να πούμε υπέρβαροι οι 8 από τους 11 και με πιτσιρικάδες και αγύμναστος και πετάζει γκολ ο Περόνε, ο Λεωζίνιο και ο Ρωμανός, τι να πω ρε φίλε, κάθε Κυριακή, δηλαδή προτιμότερο τι ήτανε. Πες μου ρε κόκκινε, πες μου, ο μπαμπάς του Βέλιου, ναι, και ο Βέλιος, κέρδισε ο Ηρακλής 0-3, χάρηκανε. Κοίταξε, ο Βέλιος σίγουρα χάρηκε. Βέβαια, για τον μπαμπά του δεν μπορώ. Κοίταξε, ναι, θα ήθελα να σκοράρει και ο γιος του. Και άμα είχαν ο Ηρακλής 3-2 και πέτασε δύο γκολάρες ο Βέλιος και είχε δύο δοκάρια. Και... ανάμεικτα συναισθήματα. Πραγματικά. Κοίταξε, αν έχανε από τον Ολυμπιακό, αν έχανε 5-2. Άλλο θέλω. Από τον Πανθρακικό, όχι. Κύριε κόκκινε, ρε. Άμα έβαζε 3 γκολ ο Βέλιος τώρα προ το τέλος του πρωταθλήματος και έχανε, έφτιανε 3-3 ο Ηρακλής. Όχι, με 3-3 θα χαιρότανε. Τι είχανε, λέει. Με 3-3 θα χαιρότανε. Θα χαιρότανε. Ναι. Τι λέει, ρε κόκκινε. Το λογικό είναι. Τι χριστιανό είναι, ρε. Πω, τι κατάνοιξη είναι. Με ζητά να σου πω αν είναι λογικό. Αν δεν είναι λογικό. Το λογικό είναι. Εγώ αν είχα ένα γιο ήμουν. Επαγγελματία είναι. Επαγγελματία είναι, ρε. Δεν υπάρχουν αδιάφορο παιχνίδι. Και με βάζει τα κόλλο Ρωμάνο και ο Περόνε, ρε. Και εγώ πώ θα φύγω να πάω στην. Από Κομωτινή μέχρι Θεσσαλονίκη τα νεύρα μου θα είχα, ρε βλάκα. Αν δεν να χαθεί από εκεί πέρα. Επειδή εσύ λειτουργεί έτσι, δηλαδή. Μιλά όπω μιλά, πρέπει να λειτουργεί και πολύ. Εσύ δηλαδή πώ θα λειτουργούσε, δηλαδή. Εντάξει, απάντησα με τον εσύ τρόπο. Εσύ τι θα έκανε, να κερδίσει η ομάδα. Εσύ, φίλε, πρώτα απ' όλα ντρέπεσαι να πει το όνομά σου. Εγώ. Όχι. Α, ο άλλο. Ναι. Για αυτόν ο οποίο είναι το Μπιζέλη. Του Όσου. Ναι. Ναι. Τι λέει το Μπιζέλη. Μπορεί το ίντερνετ και τα Ζάιτ, ούτε θα το ήξερε, λέει αυτό το σενάριο, Γρηγόρη. Ποιο σενάριο. Τουλάχιστον άμα το λε ανέφερε και την πηγή, λέει, διαφορετικό είναι ανήθικο. Φίλε, όταν τελείωσαν τα παιχνίδια με συναδέλφου του Πάουκ μίλησε. Τι είπανε? Όχι, ρώτησαν όταν είδα τη διαφορά. Γύρι των λουδιών. Το ξέρω, κάθε άνοιξε πιάνει. Συνήθω Μάιο και τέτοια. Μίλησα και μου το είπαν. Δηλαδή, να και πω πρέπει ότι... να απολογηθεί την πηγή να πει τώρα ρε κόκκινε. Όχι, ρε φίλε. Διαφορετικά λέει είναι ανήθικο. Επειδή, στο μυαλό του πώ το έχει τώρα. Αυτό που είπα. Δηλαδή σου λέω ένα δεδομένο το οποίο εσύ μπορεί να το γνωρίζει. Εσύ μπορεί να το γνωρίζει, αλλά να μην το γνωρίζει. Μίλησε πάλι ρε παιδιά, ρε. Γεια σα, παιδιά, λέει από Γερμανία. Κατερινιώτη, λέει, σε ευχαριστώ από την καρδιά μου. Φτιάχνει τη μέρα να είστε γεροί και να συνεχίσετε έτσι. Ο Στέφανο. Ο Τορτοπίδη. Οι δικοί μα τελείωσαν πρώτοι πριν τα Χριστούγεννα. Σχεδόν στο τέλο και μετά 14 παιχνίδια ανίκητη. Τι λες ρε κόκκινε, δεν κατάλαβα τι είπες. Δεν το κατάλαβα. Ο Γιάννης από την Αδελαίδα στέλνει κάτι μηνύματα. Δηλαδή, και αν στείλει ο Γιάννης από την Αδελαίδα, πρέπει να το διαβάσει. Είναι φίλο ακροατή. Α, είναι φίλο ακροατή. Ραπτό πιστεύω το αμάξι του καναλάκι το κάψαν συνοπαδί του, λέει. Του τη λέει συχνά αιώνια. Όχι, ρε φίλε. Αυτά είναι βλακίες που λες. Ο κύριο Κόκκινο δημοσιογράφο, λέει, ο δημοσιογράφο έχει λόγο, γραφή, πηγές που διασταυρώνει ήθος, θάρρος και προπάνω αξιοπρέπεια. Ποιες παραπάνω ιδιότητες σε ελάχιστο βαθμό έστω διαδέεται ο Κόκκινο εκτός από το. Από του Λακέ, του Τζε, του Ραπτόπουλου. Ο Κυριαζής ο Τσιλής έχει αμφιβολίες. Εσύ πες ότι δεν είμαι ρε φίλε. Τι θα γίνει με το Facebook ρε κόκκινε τώρα, θα τη βγάλουμε τη δουλειά με το Facebook. Θα πούμε τίποτα για τα παιχνίδια. Όχι, δεν λέμε τίποτα για τα παιχνίδια. Εγώ βλέπω πολλά αστυνομικά στη ζωή μου κόκκινε. Έχω δει αγάθα χρήστη να πούμε την ώρα που εσύ αντίμοιραζες τα αντίδωρα στον Αϊθαράπη. Εγώ κοίταγα Πουαρό, αγκάθα Κρίστη, Μάτλοκ κτλ. Ναι. Πού ήσουν την Παρασκευή το βράδυ κόκκινε? Στο Πόζαρ. Στο Πόζαρ και πού ναι. Το ξέρω εγώ ρε κόκκινε. Αφού υπάρχει διαμονή μου εκεί. Διαμονή. Εάν είχε αυτή τη μέση, ήσουν πιο γυμνασμένο, θα ήσουν ο πρώτο ύποπτο. Σε ποιο πράγμα να μην. Στο θέμα του Δημήτρη. Αφού δεν το συμπαθεί. Έχετε μια ψυχραμάρα, πώ θα γίνει. Ποιο δεν συμπαθεί, ποιον δεν ξέρω. Λόγω ό,τι του... λε, ό,τι ναι. Γουστάρει, ό,τι σου κατέβει. Ναι. Δηλαδή τώρα τι, πα να με βγάλει ύποπτο ή ένοχο για κάτι. Δεν είσαι ύποπτο ή ένοχο. Γιατί να είμαι ύποπτο, δηλαδή. Δηλαδή αν κάποιο δημοσιογραφικό παραγωγό, λέμε τώρα. Δεν υπάρχει δημοσιογραφικό παραγωγό. Κάποιο παραγωγό, εξαφανιστεί. Αυτοί οι οποίοι είναι σε δημοσιογραφικό ραδιόφωνο είναι δημοσιογράφοι. Και αυτοί είναι που σε μουσικά ραδιόφωνο. Κάποιο ραδιόφωνο... αντίπαλο δικό μου, εξαφανιστεί α πούμε. Δεν θα με θεωρήσει η αστυνομία. Τι είναι να εξαφανιστεί. Να φύγει, να το ψάχνουν, ξέρω. Να μην μπορούν να βρουν. Να με τα ίχνη του. Όχι, ρε, πρέπει να είναι πολύ διαστραμμένο το μυαλό. Πρέπει να διαστραμμένο. Εντάξει, ρε Γρηγόρη, πάμε στα άλλα δηλαδή, θέματα. Ρε. Τόσο κακία μπορεί να έχει κάποιο μέσα. Πάντως δεν μπορεί να σκύψει, αυτό είναι αλήθεια. Αν μπορούσε να σκύψει, θα σε θεωρούσα νούμερο ένα ύποπτο. Πάμε παρακάτω. Άιτε, πάμε στα άλλα θέματα. Έλα, άιτε. Πάντως αυτή η Θεσσαλονίκη, η πόλη των Τερβίσιδων, λοιπόν, η πόλη των φιλόξενων ανθρώπων κτλ. Καταρά είναι μαφιός η πόλη και η δικιά μου. Πέρα από τη διαστροφή που έχει καταφέρει να έχει το μυαλουδάκι σου και καλά κάνει. Εντάξει. Λοιπόν. Μίλα λίγο σοβαρά για μπάλα και άσε τον πρόλογο. Για μπάλα, σήμερα να μιλήσω. Και γιατί δεν περιμένω αύριο και μεθαύριο να μιλήσω για μπάλα. Και αν μιλήσω για μπάλα αύριο και μεθαύριο και ανοίξω γραμμές, σαν με τις θα βγει και ένας να μιλήσει για μπάλα, για στοίχημα θα μιλάνε.
Υποβαθμισμένο είναι το προϊόν, κόκκινε. Δεν το έχει καταλάβει. Πάμε παρακάτω. Και τι να σε κάνω τώρα, ανάλυση τον Μπέλκα, την αλλαγή με τον Κοροβέση. Δηλαδή, 7 μήνες που λέω ότι ο Μπέλκας δεν θα πρέπει να φτάσει Απρίλιο, Πάσχα, για να πω αυτά που έλεγα πριν. Γιατί περιμένω τον Μπερμπάτοφ, ότι έλειψε ο Κλάους, ότι. Να πω τα αυτονόητα. Ότι δεν έχει ο Πάοκ παίκτη ένα μέναν να τριπλάρει να μπει και τον έχει center for, ο οποίο τον έχει στιτό στην περιοχή. Τι να σε πω, ρε κόκκινε, ότι ήρθε η άλλη χωρίς προπονητή ένα σαν τον Στέφανο Στρατηγό, τον ηθοποιό, τον Φαράντο. Η απορία. Και στο 81 το Τομάς 0-0. Η απορία. Τι να σε πω, ρε κόκκινε μου, να πούμε. Τι να σε πω, ρε κόκκινε μου. Για τα πούμε. Σενάρια μιλούσα από την Κυριακή το πρωί. Σενάρια. Άσχετα, ναι. Ναι, ναι. Μίλησα με ένα φίλο, συνάδελφο του Πάοκ κιόλα και το λέω, δεν πιστεύω να γίνει κανένα πλάκα. Μου λέει όχι. Το λέω over. Μου λέει. Δεν χαλάει ο Άσος. Λέει, τι να σου πω από εκεί πέρα. Το λέω καλά, θα ζωριστεί με το Λιβαδιακό που έρχεται με τα δεύτερα. Μου λέει, τι να σου πω, δεν ξέρω. Λέω καλά. Το βλέπω το μάτι. Εδώ έχασε από τον Ηρακλή. Γιατί να μην κάνει από το Λιβαδιακό. Σε θυμόμουν ναι. Που είπε ένα μηδέν. Ποιο, τον Πάο. Ναι. Ναι, ωραία. Και λέω, ρε τον Κερατάλο. Κοίταξε, τα σκόρ έχει. Πιάνω. Ρέντα. Ναι. Δεν το λέει έτσι. Έχει αύρα. Λέω, κοίταξε, εγώ το περίμενα ότι θα μπουν εγώ. 3-0, 4-1. Όχι, δεν παίρνει να φάει εύκολα κόλ με τίποτα. Δηλαδή έχει βελτιωθεί όσο ήταν σημείο. Και το βλέπω το μάτς πώς κυλάει και περνάει η ώρα και περνάει η ώρα και περνάει. Λέω έχει πλάκα να γίνει κάτι. Εγώ που το έπαιξα 0 σε ένα γκολ, δηλαδή τι πρέπει να κάνω. Και σκόρ ένα 0. Είναι να τρελαίνεσαι. Είναι να τρελαίνεσαι. Πάει ο Τρυποτσέρης και αποκρούει την μπάλα του Αρχιταγάρη στο σημείο του μπέναλτι. Έρχεται ο Μακ είναι αυτό, παπ, το πλασάρει 2-0. Δολοφόνο είναι μέσα στην περιοχή. Δολοφόνο δεν είναι. Ένα δείκτη ο οποίο σε μια σεζόν έχει βάλει 15 γκολ. Ευρώπη και Ελλάδα. Συγγνώμη. Δολοφόνο. Είναι, ναι, είναι ο Δημόπουλο, είναι δηλαδή ο Αναστόπουλο. Ένα... Σωστά. Εγώ έχω ένα φίλο το Μερισκλάβο, ο οποίο πάει και βαράει με τα όπλα. Κατάλαβε. Είναι επαγγελματία, όπω το λένε, στόχου κτλ. Ναι. Δηλαδή, εάν στι 100 σφαίρε που ρίχνει βρίσκει στόχο στι 15, στι 18, εγώ θα το πω το Μερισκλάβο δολοφόνο. Όχι. Όχι. Άμα όμω στι 10 βαρέσει τι 8. Όχι, παντού είναι τι. Δηλαδή, αν ένα πάει και χτυπήσει 50 γυναίκες, στάσου ρε κόκκινε και χτυπήσει μία, θα πω τι εραστής είναι. Όχι. Αν όλο χάσει 70 γκολ και βάλει τα δύο, θα πω είναι δολοφόνος. Ατυχής λοιπόν η έκφραση. Όχι, δεκτό. Εντάξει, τέλειος για μένα. Κόκκινε λέει στην υπόθεση κανένα και εμένα στο το μυαλό μου σε σένα πήγε. Λέει χωρίς να λέω ότι το έκανες εσύ. Δηλαδή, πήγε σε μένα, αλλά δεν πήγε το μυαλό του, αλλά δεν λέει ότι το έκανα. Πρώτη αντίφαση. Επειδή δεν μπορείς να σκύψεις, ρε κόκκινε. Δεν μπορείς να σκύψεις. Αν στις κερασιές που είδες. Αυτές ή. Άκου τώρα. Πώς το έχεις στο μυαλό του. Αν στις κερασιές που είδες. Αντί για κεράσια κρεμόντα κανένα σάιτ με γύρω, θα ξελούνας καμία για το σπίτι. Σωστό. Καλή ερώτηση. Δεν τρώει γύρω. Δεν τρώει γύρω. Δεν ξέρεις. Δεν τρώει. Δεν τρώει γύρω. Αυτός ο Αλβανός που είναι εκεί που στο φέρνει στο σπίτι καμιά φορά στην Όλγα στο παίζει Μπρούκλι. Σιγά. Πάτε κανένα λάδι στην πόρτα, σιγά. Για ρωτά αν τρώει γύρω. Ο Έλμερ πώς το λένε. Δηλαδή τι σε στέλνει. Ποτέ γύρω. Οτιδήποτε άλλο. Κοτομπουκάκι ή τι. Όχι, ρε, η παντσέτα μου αρέσει. Το, τα κρατήρια, τώρα τι τρως, παντσέτα νηστίσιμη. Δεν υπάρχει παντσέτα νηστίσιμη. Δεν έχει. Ναι. Είναι αμαρτία με φας παντσέτα τώρα, δεν είναι νηστίσιμη. Ωραία. Λέει για άλλα θέματα με το Facebook. Τι λέει το Facebook. Για διάβασέ μου, τι λέει άλλος. Ο Ρόντεν Τικάπα τι λέει εκεί πέρα για σένα. Σου λέει κανένα καλό λόγο κανένα. Για πάντα μεταξύ μηνυμάτων και Facebook. Έλα, αυτό το μιλά τώρα, κοίταξε. Αυτό είναι ο φίλο του Μπομ Μάρλεϊ. Ναι. Λέει, καθίστε καλά, λέει. Ο κόκκινος δεν εγκλήφτης. Αφήνει τελίτσες. Δεν έχει τα ίσα του περιστέρα. Προσπαθεί να προσεγγίσει με ύπουλες τακτικές το σκυλάκι του κανελάκι για να τον κεράσουν κανένα χοιρινό καλαμάρι. Τώρα τι να σου πω, αν αυτό το θεωρείς χιούμορ. Από Μαρτίου είναι το μήνυμα. Μαρτίου. Ω. Ε! Λες. Ψηλά. Ψηλά. Πολύ ψηλά. Πολύ ψηλά, ρε κόκκινο. Πολύ ψηλά. Πέφτει τα ίσμα, φαίνεται. Χοντρό. Έτσι λες. Χαλάλι. Καλά, ρε κόκκινο. Ό,τι δίνεις. Καλά, ρε κόκκινε, εντάξει. Ό,τι δίνεις πέντε. Καλά, ρε κόκκινε, εντάξει. Λοιπόν, το 2-5 σου άρεσε. Ποιο 2-5? Στο Αγρίνιο. Το 7 σύνθεσα πει. Και το 7 είναι ωραίο παιχνίδι. Και χαλάει. Εμένα. Αφού ο Πανετολικός. Που δεν το ήξερα με χαλάει. Αφού είναι ο Πανετολικός τίμια ομάδα και δεν κάνει τέτοια πράγματα. Είναι άτιμη. Πώς το πες, τότε γιατί το λες. Γιατί ρε φίλε, περίμενα ότι θα είναι ανοιχτό το παιχνίδι. Ναι, ναι, αλλά. Αλλά ότι θα είναι τόσο χαλαρή. Και θα είναι άιντε όποιος βάλει και ό,τι. Γιατί έκανε πολλές ευκαιρίες και ο Πανετολικός. Ναι, γιατί να κλειστεί δηλαδή ο Πανετολικός σε αυτό το μάτι. Μπορεί καλά έκανε. Βγήκε λοιπόν, και το γήπεδο κόσμο, καλά έκανε. Να σου πω κάτι. Να... Είναι και πότε σου βγαίνει. Πολλές φορές είπες 7 συν 7 συν 7 και δεν βγήκε. Και δεν βγήκε. Και βγήκε χτες. Εδώ κυνηγάω την Ξάνθη ένα διπλό και δεν μου βγαίνει. Αφού είσαι σαρδανάπαλος. Και αυτός ο Λουτσέσκου που θέλουν τώρα. Μίλησα με φίλο μου προπονητή που ήταν στο μάτς. Επαγγελματία προπονητή. Ναι. Μου λέει, σε γουστάρω με 1000 λέει αυτό που λέει, αλλά έχω μια ένσταση. Λέω, να ακούσω την έστασή σου. Είδες, λέει, Βέρεια αυτό και τα λοιπά. Λέω, όχι, είδα κάτι στιγμιοτυπάκια. Ξέρεις, λέει, ότι στα 90 λεπτά
Εντολές δίναν από τον πάγκο της Ξάνθης 5 διαφορετικά άτομα. Ο γιατρός, ο βοηθός, ο Κασναφέρης, πώς θα παίξει, Βασιλακάκι εκεί. Αυτή εκεί, μάρκαρε, κάνε ράνι και ο Λουτσέσκου λέει κοιτούσε. Αυτό είναι λέει πάγκος, αυτό είναι πάγκος ο προπονητή ηγέτη. Ένας ανθρωπάκος λέει καθόταν εκεί, θα ρίσκει ήταν 70 χρονών, ανθρωπάκος, γέρος και κάνανε κουμάντο για λέει ένα τέτοιο πράγμα ήταν. Δεν θέλω να. Να σου πω κάτι. Δεν μ' αρέσει αυτό. Αυτό μου δείχνει κάτι άλλο. Ο πάγκος μου, πίσω οι υπόλοιποι δεν μιλάει κανείς. Όποιος μίλησε έβαγε χαστούκι, εγώ μιλάω. Αυτό αν θέλω να μιλήσω με τον βοηθό και τα λοιπά, δικό μου θέμα. Δεν σε αφήνει. Αυτό μου δείχνει κάτι άλλο. Τι σου δείχνει δηλαδή. Είναι ένα καλό ερέθισμα για να βγάλει συμπέρασμα το οποίο μπορεί να είναι και αυθαίρετο. Δηλαδή αν κάνει. Εγώ λέω ότι ο Λουτσέσκου, εφόσον το είδε αυτό το πράγμα, τελείωσε από την Ξάνθη. Ναι. Ή έχει βρει ομάδα, ναι, ναι. Ή είναι σαν να. Η εικόνα αυτή είναι καλή. Άλλο πράγμα σου λέω, ρε, για να ζουν νοητικά. Σιγά, σιγά, άλλο πράγμα σου λέω. Ότι εφόσον υπάρχει αυτό, ναι. Προφανώς ο άνθρωπος ή έχει βρει τον επόμενο σταθμό του. Ναι, και τι είναι αυτό εδώ, εικόνα ομάδος είναι πάγκου. Δεν είναι, ρε. Αλλά αν έχει τελειώσει η συνεργασία τους. Ναι. Και αυτός έχει αποφασίσει να πάει αλλού ή τον έχουν στείλει να πάει αλλού. Ναι, ναι. Λοιπόν, τι να τον ενοχλεί. Απαγορεύεται, ρε κόκκινε, τον ενοχλεί, με ενοχλεί. Δηλαδή, εγώ αν αύριο θέλω να φύγω από ένα ραδιόφωνο, μια τηλεόραση. Ναι. Τι πρέπει να κάνω, να κάθομαι και να μιλάνε οι άλλοι δηλαδή. Και εγώ να κάθομαι επειδή τελείωσα, τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή. Σωστό είναι. Φαντάσου δηλαδή που θέλουν τον Λουτσέσκου. Εγώ είμαι κατάπληκτος. Σε απογοήτευσε, δηλαδή. Ναι. Ναι. Άμα κάνει δηλαδή ο Κασναφέρης αυτός ο Ρος Πάνθυρας εντολές στον πάγκο της Ξάνθης, φαντάσου δηλαδή να πα σε μια μεγάλη ομάδα, τι χαρτάκι έχει να πέσει. Αυτό λέω μόνο και τελειώνω. Εάν κάνει ο Κασναφέρης τις αλλαγές και δίνει εντολές στον πάγκο της Ξάνθης και ο άλλος κάθεται, είναι ρεζίλης των σκυλιών. Ρεζίλης των σκυλιών. Άλλα θέματα. Ο άλλος λέει. Άντε ο πάλι Κυριάκος με τον άλλο. Ο Ηρακλής δεν μπορεί να παίξει παιχνίδι κατοχής. Εννοείται ότι δεν μπορεί. Εννοείται, ρε φίλε, ότι δεν μπορεί. Με ποιον να παίξει παιχνίδι κατοχής, ρε φίλε. Με τον άλλο. Δηλαδή, με συγχωρείς. Με ποιον. Καταρχήν δεν έχει. Έχει ξεζουμίσει τον Ιντζόγλου σαν αμυντικό χαφ. Και τι να τον κάνει τον Ιντζόγλου. Άλλο πράγμα. Για να παίξει παιχνίδι κατοχής πρέπει να έχει και μια αμυντική χαφάρα και να έχει και ένα background. Δηλαδή δύο αμυντικά. Μην το πιάνει, άστο. Και από εκεί και πέρα, οι παίκτες οι οποίοι έχει ναι. Να μπορούν να το κάνουν. Πρέπει να είναι όλοι οι παίκτες από τη μέση και μπροστά με την μπάλα στα πόδια και δημιουργικοί και ικανοί. Να είναι πολύ καλή ποιότητα. Όταν βασίζεσαι σε ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορεί να έχουν απλά τρεξίματα ή να έχουν άλλα χαρίσματα. Παιχνίδι κατοχής δεν μπορεί να το κάνει. Αν είχε κανένα μπουκάλι ούση κάτω από το αμάξι, λέει, θα έσκυβε ο κόκκινος, λέει ο Θάνος ο Βέλιος. Λες, ο Βέλιος. Μπέλος. Μπέλος. Χάρης Μπέλος. Χάρης Μπέλος. Όχι. Θα το δω και θα σου πω. Έφυγε το μήνυμα. Έφυγε. Θα το δούμε. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, το ότι έχασε η Μπαρσελόνα. Ναι. Και πήγε στους τρεις βαθμούς. Όχι. Άλλο ένα παιχνίδι. Ναι. Τώρα που έρχεται ο αγώνας με την Ατλέτικο. Ναι. Στο είχα ρωτήσει και μου δίνει τη αφορμή και το ξαναρωτάω. Ναι. Σου δίνει το δικαίωμα να σκεφτείς μήπως είναι σε κακό φεγγάρι. Καταρχήν για μένα, αν ήμουν πρόεδρος της Μπαρσελόνα, δεν τώρα αυτή τη στιγμή. Σ' απαντάω, ρε! Είναι αν είναι ποιος είναι πρόεδρος της Μπαρσελόνα, πώς το λένε, ξέρεις. Όποιος είναι. Δεν έχω ιδέα. Μέσω από. Έχει πάντως. Θα καλούσα το Μέση στο γραφείο μου. Ο λόγος. Εγώ, τώρα. Πριν μια εβδομάδα. Θα του έλεγα, έλα εδώ, Λιονέλ. Τι έγινε, τι σε κατηγορούνε, μάλιστα. Ότι δεν ξαναδίνεσαι. Το μόνο που μπορεί να κατηγορήσει. Ότι έχει κάνει παρανομίες και έχει κάνει ιστορίες με offshore κτλ. Το βάλαν πρόστιμο. Λέγε ρε, σε μιλάω. Μην άστα, μην βλέπεις το Facebook. Σε μιλάω. Όταν σε μιλάω, να με απαντάς. Το βάλαν πρόστιμο. Δεν απαντάει. Να το βάλουν πρόστιμο. Τι πόρε, δεν πέσει. Καθυστερημένα, σε μιλάω. Τρία ερωτήσεις. Καθυστερημένα. Ναι, τρεις φορές κάνω την ερώτηση και δεν με απαντάς. Ουίσκε στο μυαλό σου. Τι κάνεις. Σε ρωτάω. Ένα πράγμα έχω κάνει 25 λεπτά. Τι κάνει 25 λεπτά. Ότι είμαι καθυστερημένο. Σε ρωτάω τέταρτη φορά, ρε καθυστερημένε. Όχι, τέταρτη. Δεν παίρνει πρόστιμο στο Μέση. Δεν παίρνει πρόστιμο στο Μέση. Ποιο είναι το πρόβλημα του Μέση. Θα σου λέει ένα πρόβλημα, παιδί μου. Το πρόβλημα. Ναι, έχει ένα. Τι πρόβλημα. Θε να ξεροπηδήξει. Στο Panama Papers το οποίο έχει γίνει. Στο Panama Papers το οποίο έχει γίνει. Τι είναι αυτό το Panama Papers. Μπλέξαν και το όνομα του πάλι. Τι σημαίνει Panama Papers. Πρέπει να ψάχνει και άλλα πράγματα. Δεν ξέρω τι να σου πω. Πε μα που ξέρει. Ότι έχει offshore εταιρεία και ότι φοροδιαφεύγει. Άρα κατηγορείται και τα λοιπά. Έλα εδώ παλικάρι μου. Πόσο φορά διαφεύγεις, τι είναι, να το λύσουμε το θέμα. Θα το βρούμε μαζί του. Μικρό το ποσό είναι. Δεν ξέρω τι είναι. Όταν παίρνει ρε φίλε 50 εκατομμύρια το χρόνο όλα μαζί ναι. Και το κατηγορούν για φοροδιαφυγή 5 εκατομμύρια, είναι αστείο. Δεν ξέρω. Κατάλαβες. Η ψυχολογία του δείχνει ότι είναι κάτω. Περιμένει τώρα ο Μέση να του το πληρώσει ο πρόεδρος. Αυτό δεν βλέπω εγώ. Και είναι πεσμένος. Περπατάει. Το καταλαβαίνεις. Όταν λοιπόν κινδυνεύω εγώ να χάσω το πρωτάθλημα ναι. Και κινδυνεύω να χάσω το Champions League και είμαι πρόεδρος της Μπαρσελόνα, παίρνω το Μέση στο γραφείο μου και του λέω, έλα δω, ρε.
τι είναι αυτά τα πράγματα, να το ανεβάσω το ηθικό και τι χρειάζεται, να τα πληρώσουμε εμείς, θα τα κάνουμε, θα τα ράνουμε, γιατί είσαι ο παίκτης μας, έμεινες μαζί μας, σε έχουμε από μωρό παιδί και είσαι μέλος της οικογένειάς μας. Και αν δεν πες μέσα και πίδα τους, ποδοσφαιρικά, εγώ θα του έλεγα. Κατάλαβες, βλέπω ότι το πράγμα δεν τραβάει εκεί. Πρώτον, δεύτερον, και τα τρία χαφ στον χώρο του άξονα της Μπαρσελόνα φαίνεται ότι θέλουν αλλαγές. Και ξεκινά από τον Ινιέστα. Εντάξει. Μπούσκετς δεν βλέπετε. Ωραία. Τα λέω καλά. Δεν ξέρω τι λες εσύ. Τι. Προχώρα. Τι προχώρα. Και ο Μπούσκετς έχει πρόβλημα. Και θα πιανα επίσης και τον προπονητή και θα του έλεγα λίγο πρόσεξε την άμυνα, τις ζώνες σου, τη διάταξη των παικτών σου και πρόσεξε. Κατοχή μπάλας είναι η άμυνα για την Μπαρσελόνα όταν είχαμε τα φαγιά τα καλά. Τώρα που δεν έχουμε φαγιά καλά, πρέπει να κάνουμε και άμυνα με διαφορετικό τρόπο. Αν ήξερε μπάλα πρόεδρος της Μπαρσελόνα, που πιστεύω ξέρει περισσότερα από τον Σαββίδη και τον Παπαθανασάκη και εμένα και εσένα. Good boy! Ναι. Πάμε παρακάτω. Λέγε. Τίποτα. Τίποτα. Πρέπει τελείωσε. Να πάμε σε διάλειμμα. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Πριν πάμε σε διάλειμμα, τελείωσε, να υπενθυμίσω. Να υπενθυμίσεις. Έχουμε δουλειά να κάνουμε. Τι δουλειά έχουμε να κάνουμε. Ένα λεπτό, θα περιμένω. Τι δουλειά έχουμε. Θα πω το χωρικό και μετά θα φύγει. Τι δουλειά έχουμε. Για να σου λέω, έχουμε δουλειά. Τελείωσε. Εντάξει, πάει. Λοιπόν, μαζί μα η εταιρεία Σκιάδη Μπαλοδήμο στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Αθηνών. Λίγο μετά το αλφακτέο, τηλεφωνείτε 2310-596-2310-596-690 για να έχετε οι ιδιοκτήτες των Hyundai έκπτωση στο σέρβις του αυτοκινήτου 10% και 15% στα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου. Μπορείτε να πηγαίνετε με Hyundai, με Skoda, με Kia, με ό,τι άλλο θέλετε και μην ξεχνάτε τη μεγάλη προσφορά. Δεν έχω ενημέρωση για το πόσα έχουν απομείνει. Υπάρχουν ακόμα πάντως. Καθώς δεν φεύγουν από τη μια μέρα στην άλλη ένα αυτοκίνητο. Λοιπόν, αυτοκίνητο με κινητήρα φυσικού αερίου μανίσιο Skoda Octavia με όφελος 4.300 ευρώ και αξιώνεται το να σας καταβληθούν με το που θα τα ολοκληρώσετε τα 5.000 πρώτα χιλιόμετρα τα οποία θα καλύψετε πηγαίνοντας αποδείξεις στην εταιρεία Σκιάδης Μπαλοδήμος. Είναι πληρωμένα ακόμη και αυτά. Διάλειμμα και σε λίγο. Θα βγούμε γραμμές. Εσύ ή κάνεις κουμάντο, τι εγώ θα γραμμές. Λοιπόν, εδώ είμαστε στην ώρα των ακροατών, το 2310-90. 90-90 είναι δικό, 9-55 κενό. Το μήνυμά σου το 54-340, αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες. Μετρόπολης 95,5 με λατινικούς χαρακτήρες για ό,τι μήνυμα και ό,τι θέλετε να σχολιάσετε. Η δεύτερη είναι προσφορά από τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι σας δίνουν και μπορείτε να βρείτε εκεί ό,τι αντιλλακτικό θέλετε. Μέχρι και μηχανές αυτοκινήτων όλες με 150 ευρώ σου δίνουν και εγγύηση ανοιχτά κάθε μέρα και την ημέρα του Σαββάτου με τηλέφωνο το 18133. Λοιπόν, θα το διαβάσω και αυτό αργότερα. Ποιο? Έχουμε πανελλήνια συνάντηση Μακεδόνια και το γράφω και το διαβάζω γιατί δεν έχει ούτε μία γραμμή, να ξέρετε. Τι έχουμε, πανελλήνια. Έχουμε πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων. Και με τι με νοιάζει? Ενδιαφέρει εμένα. Εσένα. Ναι. Εμένα δεν με νοιάζει. Το διαβάζω. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων, συμπληρώνοντας 2 χρόνια λειτουργίας, διοργανώνει το Σάββατο 16 Απριλίου 2016 και ώρα 5 στο Καφτανζόγλιο Στάδιο Θεσσαλονίκης την πρώτη Πανελλήνια Συνάντηση Μακεδόνων. Πρόκειται για μια μουσικοχορευτική εκδήλωση στην οποία θα συμμετάσχουν χορευτικά συγκροτήματα Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων. Με ποιο κόμμα είναι αυτή? Από όλους τους νομούς Μακεδονίας αλλά και μερικών συλλόγων Μακεδόνων Ελλήνων από την υπόλοιπη Ελλάδα. Ήδη έχουν δηλώσει συμμετοχή 140 χορευτικά συγκροτήματα Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων, τα οποία χωρισμένα σε 12 θεματικές ενότητες θα παρουσιάσουν τους τοπικούς μακεδονικούς χορούς της περιοχής, 40 οργανοπαίκτες παραδοσιακής μουσικής, 3.000 χορευτές με τις παραδοσιακές μακεδονικές φορεσκές του τόπου τους θα δημιουργήσουν ένα καταπληκτικό θέαμα. Με την εκδήλωση αυτή θέλουμε να αναδείξουμε την ενότητα και τη ζωντάνια των Μακεδόνων, αλλά και την προσπάθειά μας να διατηρήσουμε και να προστατεύσουμε την γνήσια λαϊκή παράδοση των Μακεδόνων Ελλήνων από καλά οργανωμένες προσπάθειες αλλίωσής της. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης και έχει τη συμπαράσταση των Παμακεδονικών Ενώσεων Υφιλίου. Εκτός από τις τοπικές κοινωνίες εντός Ελλάδος, μέσω των Παμακεδονικών Ενώσεων και οι απόδημοι Μακεδόνων σε όλο τον κόσμο θα έχουν ευκαιρία να δουν ζωντανά το γεγονός μέσω δορυφορικής αναμετάδοσης. Περισσότερες πληροφορίες για όλα τα παραπάνω στην επίσημη ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας popsm.gr, popsm.gr. Δεν πρέπει να λείψει κανείς από την εορτή του μακεδονικού ελληνισμού, είσοδος ελεύθερη με εκτίμηση ο πρόεδρος και ο γραμματέας. Λοιπόν, ένας εδέης να μας τηλεφωνεί. Δεν συγκινούμαστε, ρε κόκκινο, όταν υπάρχουν υπουργοί από πίσω. Εγώ δεν συγκινούμαι. Δεν ούτε συγκίνηση. Δεν γουστάρω, ρε κόκκινο, με τα υπουργεία από πίσω.
με τα υπουργεία χορηγούς και τέτοια. Αισθάνομαι την ανάγκη να το διαβάσω, το διαβάζω. Εντάξει. Αν δεν σου αρέσει. Δεν μου αρέσουν τα υπουργεία, ρε κόκκινα από πίσω. Κατάλαβες. Αυτοί οι σύλλογοι που κομματικοποιούνται κιόλας. Αυτά λοιπόν, δεν κουστάρω. Μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε μετά και τα χθεσινά αποτελέσματα, να μιλήσουμε για Ευρώπη, για οτιδήποτε. Ένας περιμένει, όλοι οι υπόλοιποι. Δεν μας ακούτε, παρακαλώ. Τι να ακούσουνε, τον Πάο που έπαιξε με τη Λεβαδιά. Ορίστε. Έλα, φίλ. Ναι, εγώ είμαι. Ναι. Αλλό, ναι. Σας παίρνω από Νέα Υόρκη. Ένας και αυτός πήρε από τη Νέα Υόρκη, ρε, ούτε ένας Θεσσαλονικιός. Ναι, φίλε, ναι. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι για προχτές. Ο κύριος Αυτόπουλος με τον Ιορδάνη είχαν για ποια είναι η καλύτερη ομάδα, ποια υπήρξε καλύτερη ομάδα επαρχίας. Μ' ακούτε? Ωραία ερώτημα, ρε φίλε, η Λάρισα είναι. Η Λάρισα, όχι, δυστυχώς. Για μένα, ναι, φίλε, ήταν η τόξα δράμας. Και για μένα μπορεί να είναι η Επανομή, ρε φίλε. Τι με νοιάζει εμένα τι είναι. Η Λάρισα υπήρξε, πήρε ένα πρωτάθλημα. Η Λάρισα πήρε πρωτάθλημα, βγήκε Ευρώπη, πήρε κύπελα, έπαιξε μπαλάρα, πήγε στο Καραϊσκάκι, βγήκε δεύτερη. Βγήκε δεύτερη στη βαθμολογία. Η δόξα δράμας τι έκανε, ρε φίλε. Τι έκανε. Ήταν το φόβητρο. Ποιο φόβητρο, ρε φίλε, ήταν? Το Καταρίδης. Το φόβητρο ποιο ήταν? Λουκανίδης. Πόσα χρόνια έπαιξε ο Λουκανίδης η δόξα, ρε φίλε, με αυτό το Λουκανίδη. Στον Παναθηναϊκό και στον Άρη. Ρε φίλε, ποιο πρωτάθλημα η κύπελο πήρε? Ποια, ναι. Όχι, δεν πήρε. Τελικό έπαιξε. Έπαιξε. Έπαιξε, άσχετε κόκκινε, έπαιξε τελικό. Άσχετε. Δύο τελικούς έπαιξε, άσχετε. Πότε έπαιξε? Το 58-59-60. Έπαιξε, βέβαια έπαιξε. Εσύ δεν έπαιζες το 60 με τον Περεδίμα να βγαίνεις το 10ο. Καλά, καλά. Ακαλάθια και κούπες. Ποιανού φόβητρο ήταν η δόξα δράμας, ρε φίλε? Ο Βαρκάρης ήταν γαλάζιος. Ε, φίλε. Γνωστό αυτό. Όλων. Ποιανού, ρε φίλε? Τη ΣΑΕΚ του Ολυμπιακού ήταν φόβητρο. Δηλαδή πόσα διπλά έκανε η δόξα δράμας στο Καραϊσκάκι, ρε φίλε, και στη Φιλαδέλφια. Η δόξα δράμας, ναι. Ψάξε, βρες κανένα διπλό δηλαδή. Anyway, η δόξα δράμας. Επειδή είναι παοξίδες και είναι ασπρόμαυροι και είναι από τη Δράμα, είναι η καλύτερη ομάδα. Η Λάρισα είναι πρώτη, μετά είναι ο Όφη δεύτερος και ψάξε τον τρίτο μετά. Ποια δόξα δράμας, ρε φίλε? Στο επαγγελματικό πρωτάθλημα, πόσες συμμετοχές έχει δόξα δράμας? Με τα λύπης μου, φίλε, που μας τηλεφωνείς από τη Νέα Υόρκη, θα τον δώσω δίκιο. Έχει δίκιο. Υπήρξαν ομαδάρες. Ποια ομαδάρα ήταν, μωρέ, η δόξα δράμας? Φίλε. Δηλαδή, τι έκανε η δόξα δράμας όταν έπεσε δόξα δράμας Γιάννενα? Δηλαδή, η δόξα δράμας έβαζε 4 γκολ. Δηλαδή όταν έπαιζε δόξα δράμας Πιερικός έβαζε 3 γκολ μες στην Κατερίνη. Ποια δόξα δράμας, θα μας τρελάνεις τώρα? Μισό λεπτό. Τι μισό λεπτό? Εσύ έχω Λάρισα, θες να βρεις. Έχω Λάρισα, έχω Όφη. Και μη μιλάς για τη δόξα δράμας. Υπήρξαν ομάδες, υπήρξε Νίκη Βόλου. Ποια Νίκη Βόλου, μωρέ, υπήρξε. Ποια Νίκη Βόλου υπήρξε? Θα βάλεις τώρα την Παναχαϊκή του Καπανδρίτη, του Σταυροπόδη, του Μιχαλόπουλου, του Ρίγα. Την Παναχαϊκή τη βάζω πάνω από τη δόξα δράμας. Βέβαια. Τι είπες? Την Παναχαϊκή τη βάζω πάνω από τη δόξα δράμα. Θα μου το βάλει, θα βάλει τώρα τον Όφη πάνω από την Παναχαϊκή. Υπήρξε πεντάδα. Φυσικά τον βλέπω. Επειδή υπήρξε. Ρε φίλε, πήρε κύπελο. Επειδή υπήρξε μια. Έπαιξε Ευρώπιο. Επειδή υπήρξε μια πεντάδα πολύ ωραία δεκαετία του 70, ποιο λέει όχι. Έτσι. Ναι. Ο Πιερικός του Φουλίδη, του Πορτοκαλίδη, του Κεφανίδη, του Τραντάκη. Θα βάλει τώρα τον Όφη να μου σοβαρή. Ναι, βέβαια τον βάλω τον Όφη να μου. Φυσικά θα βάλω τον Όφη. Και ένα κουιζάκι για τους ακροατές σας εκεί πέρα. Ποια ήταν η πρώτη συγχώνευση στην Ελλάδα? Πότε έγινε η πρώτη συγχώνευση στην Ελλάδα και αμέσως η ομάδα αυτή ανέβηκε μια κατηγορία? Να σας πω κάτι, κύριε, να σας πω κάτι. Δεν ξέρω ποια ήταν η πρώτη συγχώνευση, αλλά εγώ θα σας πω ποια ήταν η μεγαλύτερη συγχώνευση στην Ελλάδα. Το Πασόκ με το ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε, επόμενη γραμμή. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη συγχώνευση. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, φίλε, ναι. Ρε με τη δόξα δράμας Γκαϊλέ να πούμε. Μεγάλη ομάδα η δόξα δράμας. Φόβητρο λέει. Έλα ρε φίλε. Φόβητρο. Καλημέρα. Καλημέρα. Είπες μια συγχώνευση ήταν η Δημοκρατία με Πασόκ. Η δεύτερη συγχώνευση ποια θα είναι τώρα? Έλα βρε τώρα κι εσύ Πασοξή τώρα παλιέ. Μας κάνεις τώρα κι εσύ τώρα εγώ. Με τον Τζοχατζόπουλο διαρκείας τώρα. Άντε λέγε μας τώρα. Τι θες να μας πεις? Μας βγάλατε άλλος τα μάτια χθες. Δεν μπορέσαμε. Καταράκτη βγάλαμε μέχρι εγώ να βάλετε το πρώτο γκολ. Κατά λάθος ο Λέοβατς εκεί τη σέντρα του Αλβανού του Κι, του Κάτσε που τον έχετε εκεί πέρα χωρίς συμβόλαιο. Λέγε ρε φίλε. Μια ομάδα που υπάρχει μέσα στη Θεσσαλονίκη και στη Μακεδονία, αυτή που λέγεται μεγαλύτερη, ο ΠΑΟΚ. Έχει χαλάσει και ο καιρός τώρα με αυτά που γίνεται τώρα τελευταία. Τώρα έστρωσε η ομάδα. Έστρωσε. Από πού έστρωσε? 3 γκολ των Παντιών έβγει. Πώς έστρωσε? Πώς δεν έστρωσε η ομάδα?
Εδώ το Στέφανο στρατηγό στείλαν για προπονητή στο Λεβαδιακό. Στο 81 η Τσίρλα είχε φύγει από το γόνατο μέχρι να βάλετε το πρώτο γκολ. Πώς έστρωσε δηλαδή. Έτσι έστρωσε. Να πάρει λίγο αναπνοή. Αναπνοή να πάρει. Να το στείλουμε στον Πορπόδη που είναι πνευμονολόγος. Τι αναπνοή να πάρει. Να πάρει λίγο αναπνοή. Για να καταλάβουν ότι αυτή είναι η ομάδα. Είναι αυτή η ομάδα στη Θεσσαλονίκη. Θέλετε να το καταλάβετε, θέλετε να το καταλάβετε μέσα εκεί. Τώρα πάμε Πλατανιά. Παίρνουμε και ένα διπλό στον Πλατανιά για να κλείσει το πρωτάθλημα. Και γυρνίζετε μέσα στο αεροδρόμιο της Μίκρας μετά τον Πλατανιά και στείλουμε ένα χορό εκεί πέρα. Όλοι μαζί που βγήκατε Πέμπτη, έτσι. Τι ωραία. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είχαμε ούτε για πρωτάθλημα πηγαίναμε. Ναι. Γιατί πότε πηγαίνατε. Δεν πηγαίναμε για πρωτάθλημα με τίποτα. Πότε πηγαίνατε ρε, για πρωτάθλημα. Πότε πηγαίναμε πότε για πήγατε για πρωτάθλημα. Το χάσαμε ήδη το πρωτάθλημα στα πόδια μας. Στα πόδια σας. Το χάσαμε, βέβαια. Γιατί δεν ήμασταν 7 βαθμοί μπροστά. Τι ήμασταν. 7 βαθμοί ήσασταν. Πώς ήμασταν. 7 δεν ήσασταν. Πώς ήμασταν. 5 ήσασταν. Πώς ήμασταν 5. 5, 7 δεν πήγατε. Πώς δεν πήγαμε 7. Και μετά τρυπηθήκατε με τις βελόνες του γιατρού Μπανιώτη. Μετά χάσαμε. Εγώ δεν τα είπα αυτά. Ο Παοξής Αναστασιάδης είπε ότι είστε τρύπη. Αυτό είπε. Με τι με νοιάζει εμένα. Α σα τρύπησε ο Ολυμπιακός, δεν με νοιάζει εμένα, ρε. Έπεσε η γκρίνια, η γκρίνια μέσα στα ποδητήρια. Από εκεί και πέρα χάθηκε το πρωτάθλημα. Ναι. Τώρα εμείς πάμε κανονικά, στείνεται μια ομάδα διαφορετικά. Άμα τυχόν και θελέσει ο πρόεδρος να κάνει μεταγραφές, να φέρει έναν άλλον προπονητή, ας μπορέσει να κάνει μια ομάδα για την καινούρια χρονιά. Όλα με τα αυτά που γίνονται και αυτά που έχει 4 χρόνια ο πρόεδρος ο Σαββίδης, δεν χρειάζεται άλλα ψέματα να υπάρχουν μέσα στον κάθε παοξή, στο κάθε σπίτι. Τελείωσε. Πάμε επόμενη γραμμή. Τα είπε ο Μάρκος, μια χαρά. Επόμενος κύριος, δε. Καλησπέρα, ρε. Καλησπέρα, ρε. Τι κάνετε. Καλά, ρε. Τι έγινε αυτό που λέει. Καλά, ρε, φίλε, εσύ τι. Καλά. Ξέρεις, αρχίζω να αναθεωρώ για τον Τίγρη από προχθές, ε. Α, τώρα αναθεωρείς για τον Τίγρη. Ναι, γιατί... Πήγε, έκανε ραντεβού με τον Τσίπρα, δεν το περίμενα. Αρχίζει και μου δείχνει άλλα πράγματα πλέον. Μάλιστα. Μην κοιτάς που δεν το παίζουν. Κοίταξε. Το ότι η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ γίναν ρόμπα στο θέμα του Grexit. Του Grexit, πώς το λένε. Grexit. Είναι ένα θέμα τώρα. Ότι όλοι παίζουν υπέρ του παιχνίδι του Μαρινάκη. Δηλαδή τα μεγάλα συμφέροντα του Μαρινάκη να μην θυγούν και τα μικρά τα δικά μας. Εγώ έχω απαγοητευτεί. Όχι, εγώ διαφωνώ σε αυτό που λες. Γιατί το λες αυτό, Ρανατόπουλε. Γιατί ο Παναθηναϊκός βρίζει τον Κοντονή. Στον ΠΑΟΚ μου λοχτεί. Η ΑΕΚ με τον Τζίπρα. Και τι όλοι λένε. Να παίξουμε στην Ευρώπη, να πάρουμε Ολυμπιακό στα εκατομμύρια. Στο τέλος θα είμαστε όλοι Λίβερπουλ, Ντόρτμουντ. Με την Ντόρτμουντ να πάει Ολυμπιακός κατευθείαν. Τέτοιοι είναι. Ρε, θέλεις να ακούσεις, δεν θέλεις. Θέλω, ρε. Σηκώνεται ο Τίγρης, σου λέω, και φάει στο Τσίπρα. Ναι. Και του λέει παλικάρι. Εγώ εκεί μέσα βάζω λεφτά και θέλω να βγάλω λεφτά. Ναι. Το κρέξι, ξέρνα το. Σε κάθαρα πράγματα. Δεν είμαι Σαββίδης εγώ. Εγώ είμαι Τίγρης. Δεν ήρθα στην Ελλάδα εγώ για να κάνω μαγιά. Εγώ ήμουν στην Ελλάδα. Ουσιαστικά παίζεις το παιχνίδι του Μαρινάκη. Γιατί παίζεις το παιχνίδι του Μαρινάκη. Γιατί αυτός που φύγεται παραπάνω είναι ο Μαρινάκης. Διαφυλάς τα δικά σου συμφέροντα. Το συμφέροντο δικό μου αυτό είναι γιατί. Άρα Ολυμπιακός και ΑΕΚ. Άρα Ολυμπιακός και ΑΕΚ έχουν κοινά συμφέροντα. Άρα δεν κοντράρει ποτέ κάποιος με κάποιον αν η μαρμήτα είναι κοινή. Αντίο, επόμενη γραμμή. Μου απαντήσατε, επαναστάτες. Η επανάσταση έχει και αίμα. Θα φύγει και κανένα σπλήνα στο σπαθί, θα πάρει κανένα λαιμό. Εσύ θες να κάνεις επανάσταση ανέμακτος. Αμ, τι σοή επανάσταση είναι αυτή. Έλα, φίλε, ναι. Ορίστε. Ορίστε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αριανός από Αθήνα. Να ρωτήσω, είχαμε τίποτα Ινδιάνους εισαγωγή στην πόλη, τίποτα τέτοιο. Είχαμε, λέει. Ινδιάνους, γιατί έμαθα ότι κάτι καπνούσε είχε πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Μήπως κάνανε οι Ινδιάνοι τίποτα σήματα δικά τους επικοινωνίας. Ο πυρκαγιά είχαμε. Α, πυρκαγιά είχαμε, μάλιστα. Να σας πω λίγο, ρε παιδιά. Εγώ που βγαίνω, ας πούμε, και έχω μια μορφή κριτικής, κάποια στοιχειώδη, ας πούμε. Έχεις αμάξι, ρε. Ναι. Έχεις. Δεν μπορεί να κάνεις κριτική στην πόλη αυτή. Ναι, περίμενε. Που ασκώ αυτή την κριτική που ασκώ. Κακό. Άμα ρε φίλε τύχει να πάω για φαΐ. Εκεί στην Παπαναστασίου λίγο μετά την πλαστήρα. Ναι. Και με καταλάβουν ας πούμε από τη φωνή ή από οτιδήποτε άλλο και έχουμε αγκαλιές και φιλιά. Ναι. Δηλαδή δεν ξέρω ποιες είναι οι συνέπειες. Τις ξέρω εννοείται. Ναι. Το ποδόσφαιρο δεν είναι αγγελικά πλασμένο ούτε είναι μερδοπέταλα στρωμένο. Τι να κάνουμε, αυτό είναι.
Την πραγματικότητα λέω τώρα. Δεν υποστηρίζω ούτε τη μία πλευρά ούτε την άλλη. Εσύ τώρα το πας. Καληνύχτα. Ναι, ναι, το πήγε. Καληνύχτα. Τι καληνύχτα, κοκκίνα. Καληνύχτα. Λυπάμαι πάρα πολύ. Ναι. Παρακαλώ. Μάλιστα. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Ναι. Τι κάνουμε. Καλά, φίλε, εσύ. Παναθηναϊκός από Μυτιλήνη. Από Μυτιλήνη, ναι. Κάνα θαύμα, κύριε. Ακόμα περιμένω. Όταν γίνει θαύμα, θα με πάρεις εκτός αέρα. Εντάξει. Εντάξει. Εσύ ο ΠΑΟΚ τώρα θα γίνει καλά, τώρα επιστρέφει ο Μπερμπάθος, θα γίνει ομάδα τώρα. Λέγε κόκκινα πάντα. Τι θα έλεγα, αυτοί μας λέγανε... Τα έχουμε γράψει φίλε. Το ξέρω, το ξέρω. Οι αεξίδες λέγανε ότι ο Τίγρης ήθελε να καθαρίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και τώρα μας λένε ότι περασπίζεται τα συμφέροντά του. Όλοι το ίδιο δεν κάνουν ρε φίλε. Το ίδιο κάνω, δεν λέω εγώ ότι δεν κάνω το ίδιο. Δηλαδή εσύ τι πιστεύεις, ο Αλαφούζος θέλει το καλό του ποδοσφαίρου ή το καλό του Παναθηναϊκού? Όχι βέβαια, το καλό του Παναθηναϊκού θέλει. Καλέ αφού είναι εταιρείες δεν είναι. Καλέ αφού είναι εξυγιαντές. Εταιρείες δεν είναι. Καλέ εξυγιαντές είναι. Τι περιμένεις? Εγώ νομίζω ότι ο μόνος που μπορεί να ήθελε το καλό του ποδοσφαίρου θα ήταν ο Σαββίδης. Βέβαια. Ρε καλέ μου άνθρωπε, συγγνώμη δηλαδή, μια ερώτηση θα σου κάνω. Έχεις δει κανένα να χαρίζει? Όχι. Γιατί να χαρίσει ο Σαββίδης? Εγώ λέω ότι μπορεί να υπάρχει και η εξαίρεση του κάνω okay. Γιατί δηλαδή από πού σου βγαίνει ότι μπορεί να χαρίζει? Για μένα σε ένα πράγμα μπορεί να χαρίζει. Στους ποντιακούς συλλόγους και ως ό,τι κάνει για την ποντιακή του καταγωγή. Στα υπόλοιπα δεν πιστεύω ότι έχει κανένα λόγο να χαρίζει. Ωραία, να σου πω και εγώ τη γνώμη μου. Αν γινόταν τον Brexit, είναι πιθανό ο Ολυμπιακός... Δεν μπορούμε να μιλάμε σε αυτή τη βάση, συγχώρεσέ με. Είναι λίγες οι μέρες που απομένουν. Άλλες τρεις μέρες μένουν. Θα μάθουμε. Δεν θα γίνει το Brexit. Τώρα, τι... Ρε φίλε, δεν έχω κληρονομικό χάρισμα, ούτε προφήτης είμαι. Όχι, είσαι τι. Δεν περίμενα ο υπουργός να παραμένει ακόμα εκεί. Ούτε ο διπλανός μου το περίμενε. Ούτε και εσύ το περίμενες. Παραμένει. Και η κυβέρνηση το στηρίζει. Αυτό με κάνει να διατηρώ επιφυλάξεις για πολλά πράγματα. Γιατί μπορεί αυτό το οποίο θα μοιάζει τρομακτικό για πολλούς. Για μένα θα είναι, για να το αποθεώσω, θα είναι η πρώτη κίνηση αυτής της κυβέρνησης, γροθιά στο μακέρι. Και είμαστε ταυτισμένοι σε αυτή την άποψη με τον Κωστή. Θα είναι η πρώτη σοβαρή κίνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Εννοείται θα είναι η πρώτη, δεν έχει κάνει καμιά άλλη σοβαρή. Εντάξει, ο καθένας έχει την κρίση του, εγώ είπατε δική μου. Ωραία, εγώ θέλω να πω τώρα, δεν μου φαίνεται τώρα, τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο, οι μεγάλες ομάδες... Επόμενη γραμμή. Πάμε. Επόμενη γραμμή. Κουραστήκαμε. Ανηφόρα τραβάμε. Ξέχι, ζου. Πάμε. Θα κάνεις τον πόδο. Πάμε. Επόμενος, ναι. Έλα, ρε παιδί μου. Έλα, φίλε. Χρήστος από Γιάννα, Παναθηναϊκός. Καλώς το. Τι έγινε? Τι έγινε? Ρε, είναι δυναμόν. Πάνε να χτίσουν ομάδα μεγάλη, όπως έλεγα και τις προάλλες, Παναθηναϊκό. Και εσύ, Παναθηναϊκέ, πάνε τους καφέδες στο Μαρινάκι. Γονάτισε. Γονάτισε. Κάτω από την κοιλιά του που είναι μεγάλη, και άμα βρέχει να πούμε, πάνε κάτω από την κοιλιά του Μαρινάκη, γιατί δεν χρειαστείς και ομπρέλα. Άντε να χαθείτε από εκεί, βρε. Επαναστάτες και εσείς, βρε. Άντε, βρε τώρα. Θα τώρα το Μαρινάκη. Ρε Κωστή, εγώ τον κράζω τον άλλον να πούμε. Τον Αλαφούζο να πούμε. Είναι δυνατόν εγώ να πηγαίνω μαζί με τους ενίους αντιπάλους μου και να το παίζω, ξέρω εγώ. Εσύ τι πιστεύεις ότι τώρα έγινε αυτό? Όχι, ρε φίλε. Μισό λεπτό, συγγνώμη, μια ερώτηση. Βρακώθηκαν, λέει αυτό, συγγνώμη, λέει. Εσύ πιστεύεις ότι κάνανε, ναι, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός τώρα είναι μαζί? Στάς, δεν είναι μαζί, ρε. Όχι. Δεν είναι μαζί, ρε. Χρόνια, φίλε. Δεν είναι μαζί, ρε. Κάνουνε δίδερα αντιπολίτευση όλοι. Πάω, ο Παναθηναϊκός κτλ. Αλλά όταν δείχνουν τα κοινά συμφέροντα, δεν υπάρχει. Ρε παιδιά, όλη η δουλειά είναι μαρμίτα. Άμα κοπεί μαρμίτα. Καληνύχτα, βέβαια, μαρμίτα. Διαχρονική εκπομπή Κωστής Ραπτόπουλος 10 χρόνια. Πάμε, ναι! Ναι, έλα φίλε! Ναι, για χαρά, για χαρά! Για χαρά, για χαρά! Λοιπόν, για τον Μπας Γιάννα θέλω να μου πεις τώρα, άμα κερδίσουμε την Ξάνθη, δεν θα είμαστε η πιο άτυχη ομάδα άμα γίνει Brexit, γιατί τρίτη φορά θα είμαστε... Πολύ άτυχος, πολύ άτυχος, όχι άτυχος, πολύ άτυχος θα είσαι. Δύο προηγούμενες φορές βγήκα πέμπτος, τώρα φίλε, να βγω έξω. Μου επιτρέπεις? Ναι. Θα είσαι πολύ άτυχος για ένα λόγο. Παρότι είχες απαγόρευση αδειοδότηση και έπρεπε να κάνεις ομάδα από το υπάρχον υλικό και μόνο με μικρούς, ναι. Κατάφερες να έχεις μια ομάδα. Και μου πήρε και ο ΠΑΟΚ τον Κοροβέση. Συγγνώμη και λίγο. Και το Χαρίση και μου πήρε το Βέλιο.
Κατάφερες να έχεις μια ομάδα πολύ ποιοτική, πάρα πολύ ανταγωνιστική, η οποία πάνω απ' όλα έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Θα είναι αμαρτία από το Θεό. Πολύ ναι, ακριβώς. Ο μόνος λόγος, όχι δεν θέλω. Ξέρεις που την πάτησε ο Παζιάννενα, φίλε. Ξέρεις που την πάτησε ο Παζιάννενα φέτος και δεν βγήκε πέμπτος. Την πάτησε πού, πού, Κωστή. Παράτησε το 3-5-2 ο. Πώς το λένε, ο Πετράκης. Ο Πετράκης πήγε να παίξει δημιουργικό ποδόσφαιρο. Και εκεί που έγινε το λάθος και χάθηκαν καμιά δεκαπενταριά βαθμοί. Το γύρισε 3-5-2, αλλά πώς, όχι σαν τον ΠΑΟΚ. Κοίταξε, γύρισε και ο Λίλα. Με ένα Λίλα, με ένα Λίλα χαφάρα και με ένα Μανιά που παίρνουν στην εθνική ομάδα αυτόν τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού με τη μύτη την καμψή, το Διαμαντάκο. Ναι. Παίρνει το Διαμαντάκο και αφήνει έξω το Μανιά. Ο Ξεφτύλας, ο Χαρτάκιας. Ο Ξεφτύλας και ο Χαρτάκιας έχει έξω το Μανιά. Και έχει μέσα τον Διαμαντάκο. Πάμε επόμενη γραμμή. Διαμαντάκος. Έλα, ναι. Είμαι και εγώ. Το Παπάζογλου. Και έχει έξω το Μανιά. Αυτή η ρόμπα ο προπονητής της εθνικής ομάδος, της αμαρτωλής, της εναντίον των ομάδων της Θεσσαλονίκης, της επαγγελματικής ομάδος, της εθνικής ομάδος, της αντιπαθέστατης. Καλημέρα. Γεια, γεια. Γεια. Μεγάλε, εγώ είμαι. Ναι, ρε, μεγάλε εσύ. Και καταρχήν συγχαρητήρια, είστε όλοι απίθανοι. Είμαι ο Μιχαηλίδης, η ομπλοτεχνική Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Ναι, αν τα όπλα σας δεν λειτουργούν, ναι, τα φτιάχνουμε να σηκώνονται, να του φεγάνε. Μ' αρέσεις, γλυκέ μου. Ναι. Πάμε παρακάτω. Έχεις μια μέρα με τον, πώς θα λένε τον Μάρκη, πώς θα λένε τον άλλο, τον όχι. Τον Τσιτσικώστα, μια, είμαι εδώ κάτοικος Μαυροράκης και θέλω να μας, να τον πείτε να μας κάνει έναν δρόμο με το Πολυδέδρη. Είναι 2 χιλιόμετρα μονάχα. Ποιος, ο Τσιτσικώστας? Ναι. Πόση ψήφοι είναι αυτό? Είναι από εδώ 70 ψήφοι. Πες μου λίγο την περιοχή, συγγνώμη λίγο. Μη μου λες την περιοχή. Άστορα, ρε εσύ μισό λεπτό, πες μας τις ψήφους. Πόσες ψήφους δίνεις, 70? Πέτρε φίλε την περιοχή λίγο. Γραμμένη 70. 70 ψήφοι. Δεν φύγει τώρα, μόνιμοι είμαστε 20. Πού να έρθει αυτός ο Βελούδινος ο Τσιτσικώστας εκεί τώρα? Γιατί 70 ψήφοι είναι λίγοι, ρε φίλε. Είναι λίγοι. Ναι, αλλά δύο ποντιακά χωριά να μας ενώσουν τόσα χρόνια. Τι τον νοιάζει τον Τσιτσικώστα τα ποντιακά χωριά? Οι ψήφοι τον ενδιαφέρουν, ρε φίλε. 70 ψήφοι είναι λίγοι. Τέλος πάντων. Στο λέω δηλαδή γιατί ξέρω τα πράγματα πώς. Ο κόκκινος ζητάει τώρα να δείτε. Εντάξει. Να μας δίνει. Ο άνθρωπος είπε ένα χωριό, είπε ένα μέρος και δεν ακούστηκε ποιο. Δεν μας νοιάζει ποιο, πόσα μέτρα είναι οι ψήφοι. Χαρά είδες, βγήκες να το πεις. Ο Τσιτσικώστας να στείλει μια μπουλντόζα να μην θα πληρώσουμε τα πετρέλαια. Τι να κάνουμε άλλο. Ο Τσιτσικώστας, η μόνη μπουλντόζα που μπορεί να στείλει είναι να πούμε τις μπουλντόζες που έπεσε μικρός, γιατί έπεσε με τα κουρσάκια να πούμε, γιατί είναι βουτυράτος. Ενώ ο αδερφός του που είναι στο στρατό. Έχει εμπειρία ο Ραπτόπουλος. Έλα, έλα. Για χαρά φίλε, να είσαι γέρος, σε αγαπούμε πολύ. Ο Τσιτσικώστας είναι βουτυράτος. Ο αδερφός του, που ήταν στο στρατό αξιωματικός, εκείνος ήταν το γομάρι κτλ. Να σε δώσει γροθιά, πέφτεις κάτω. Άλλος είναι βουτυράτος. Πάμε επόμενη γραμμή. Ποιος Τσιτσικώστας? 70 ψήφοι είναι λίγοι, ρε φίλοι. Πάμε επόμενη γραμμή. Σε ναι. Ποιο μέρος, για ποιο μέρος μιλήσεις? Που ξέρω εγώ τι ψήφοι θέλω εγώ, ρε. Για ποιο μέρος μιλήσεις? Δεν με νοιάζει, τους ψήφους με νοιάζει. Βγήκε να πει κάτι ο άνθρωπος. Ναι, ναι. Δεν ξέρει κανείς για ποιο μέρος μίλησε, ναι. Από πού πήρε τηλέφωνο. Ναι, ναι, ναι. Γιατί ναι. Ήθελα να πεις τα δικά σου. Όχι, ρε κόκκινε. Αν μου έλεγε 5.000 ψήφοι, θα τον άφηνα να πει το μέρος. Γιατί θα ακούγε και ο Τζιμπάκη. Πολύ δημοκράτης. Ο Θεός είμαι δημοκράτης. Αυτή είναι η αλήθεια. Επόμενη γραμμή. Ναι. Καλησπέρα. Τον έκοψε. Σε έκοψε ο κόκκινος. Τον επόμενο. Γιατί στον επόμενο? Γιατί ήταν πολύ αλήτικο αυτό που έκανε. Είναι πολύ αλήτικο. Είναι πολύ αλήτικο, ναι. Τι είπε, τι αλήτικο είναι. Είναι πολύ αλήθικο αυτό που έκανε. Άμα σου δώσει κανένα σφαλιάρα να πούμε. Να έρθει να μου δώσει ό,τι θέλει. Ε, είναι τα κερασιβαρίστα σου. Παρακαλώ. Τον Καραγιάννη προπονητή. Σε πιάσει καλά. Καλά έκανε. Σαρδέλα θα σε κάνει. Παρακαλώ. Και μισή είναι, και μισή είναι. Βοηδομούσκαρο και μισή είναι. Λοιπόν, η εκπομπή είναι μια προσφορά από την εταιρεία Σκιάδης Βαλοδήμου στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Με Hyundai, με Skoda, με Kia. Τώρα μπορείτε να τηλεφωνήσετε 2315-96-596 ή στο 2315-96-690 και να αποκτήσετε το Skoda Octavia με κινητήρα φυσικού αερίου με όφελος 4.300 ευρώ και φυσικά να έχετε όφελος τα 5.000 πρώτα χιλιόμετρα καθώς θα είναι πληρωμένο το καύσιμο και έχετε 10% έκπτωση
στο σέρβις του αυτοκινήτου οδηγεί τον Hyundai και 15% στα ανταλλακτικά. 596-596-596-690 τηλεφωνείτε τώρα την ώρα που εμείς πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά με περισσότερα. Λοιπόν, εδώ είμαστε για τα τελευταία 20 λεπτά. Τρεις είναι στην αναμονή, το 2310-90-90-91 και πάλι δικό σας. Για όσους έχουν πεινάσει, υπάρχει ο προσωπικός μας σεφ, ο οποίος είναι στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Σήμερα, όπως και κάθε μέρα, είναι δύο τα πιάτα. Από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή μπορείτε να παραγγέλνετε 12 με 5 το πιάτο της αρεσκίας σας, το οποίο είναι με τις σωστές θερμίδες, μαγειρεμένο με τα καλύτερα υλικά, στις καλύτερες τιμές και έρχεται σε ελάχιστο χρόνο στο χώρο σας. Μπιφτεκάκια κοτόπουλου με ρύζι απίστευτα και φιλέτο ψαριού γιαχνί, μοναδικό για αυτούς οι οποίοι θέλουν να τα δοκιμάσουν. Μπαίνουν τώρα στο dailychef.gr και παραγγέλνουν. Για αυτούς οι οποίοι θα κάνουν πρώτη φορά παραγγελία, υπάρχει έκπτωση 3 ευρώ. Πιστέψτε με, οι τιμές είναι μοναδικές. Λοιπόν, τα τρία είναι αργά δικά, πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ. Κουκουρού, κουκου, για χρυσή. Καλησπέρα. Έλα, φίλε, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, Κωστά. Μάλιστα. Να άκουσε με λίγο, σε παρακαλώ, να πω κάτι. Παίρνω από Κατερίνη. Μπράβο. Παίρνω να πω συγχαρητήρια στο σύλλογο της ΠΑΕΡΑΚΛΗΣ, η οποία αφού μέσα από τα σπλάχνα της πρώτα αφανίστηκε τελείως, βρέθηκε ένας άνθρωπος και την έδωσε ποδοσφαιρική υπόσταση, ο Θόδωρος Παπαδόπουλος, και ένα μπράβο για τον μεγάλο τρόπο, για τον τρόπο που εξηγούνται στην οικογένειά του εκλειπώδος. Είναι πολύ μεγάλη, πάντοτε πρέπει να υπάρχει κάποιος ο οποίος τον νόμο του αχάριστου, ότι είναι ο ευεργετητέντας, θα πρέπει πάντοτε να πούμε να το... Είναι καλά, κάνω εγώ και τους αλλάζω τα πετρέλαια. Μπράβο. Ναι, λοιπόν, παρακαλώ. Αλλά τους κάνεις, Κώστα. Ναι. Έτσι θέλουν αυτοί όλοι. Πάμε επόμενη γραμμή. Κόκκινε, τι έγινε, ρε. Εσύ που είσαι φιλάνθρωπος και αγαπάς τα παιδιά του κόσμου. Παρακαλώ. Θα πεις για το παιδάκι του Θόδωρου Παπαδόπουλου τίποτα? Ή επειδή δεν είναι δικό μας παιδί, να πούμε, δεν μας νοιάζει? Παρακαλώ. Α, παρακαλάς τώρα, ρε τον καλό τον άνθρωπο τον κόκκινο. Ναι. Έλα, ρε φίλε, ναι. Όταν μια άποψη δεν ακούγεται ολόκληρη, βγαίνουν λάθος συμπεράσματα. Καθόλου λάθος. Όταν υπάρχει μια πράξη τρομοκρατική και εσύ. Δεν είπε τίποτα. Και εσύ πατάς πάνω σε ένα αρκοπέδιο, κόβεσαι. Το αντιλαμβάνεσαι ή θέλω να το συνεχίσουμε? Ναι, θες να μ' ακούσεις ολόκληρη την άποψή μου ή όχι? Γιατί πατάς ένα ορκοπέδιο και δεν έχω καμία διάθεση? Φοβάται, φίλε? Δεν φοβάμαι. Φοβάται, φίλε? Καθόλου. Δυο γκαζιές δρόμο είναι το σπίτι του από εκεί. Κατάλαβες, φοβάται? Δεν φοβάμαι καθόλου. Φοβάται! Σε προστατεύω. Επειδή φοβάται. Και προστατεύω το μέσο το οποίο με φιλοξενεί. Προστατεύει. Λοιπόν, το βράδυ θα τα πούμε. Άστο να τώρα, με αυτό να πει. Μπορεί να πει ό,τι άλλο θέλει για οτιδήποτε άλλο θέλει. Φοβάται, θέλεις. Φίλε. Για ναι. Το θέμα το συγκεκριμένο, φοβάται. Επειδή ναι. Δεν θα ήθελε να σου συμβεί ποτέ και σε κανέναν, και επειδή είναι ό,τι χειρότερο, ούτε για αστείο. Φοβάται. Ωραία, άκουσε με λίγο να σου πω. Εγώ όλο τον χρόνο. Για οτιδήποτε άλλο. Ναι, ναι. Εγώ όλο τον χρόνο έβγαινα και ασχολιόμουν κατά κύριο λόγο με την εκαθάριση. Είπα όχι. Έωρισε. Είπα όχι. Ναι. Εσύ πιστεύεις ότι διαφωνώ με αυτά που έλεγε στην εκπομπή του? Επιμένεις. Επιμένεις. Δηλαδή. Ή ότι... κοίταξε. Τελικά δεν καταλαβαίνεις, λυπάμαι. Πίστευα ότι καταλαβαίνεις. Επιμένεις. Προύτς. Πάμε. Πάμε. Δεν μου λες, φωτογραφίζει τώρα, προσπαθεί να φωτογραφίσει. Άλλο ρε φίλε, φωτογράφος μπορεί να είναι. Με ποιο δικαίωμα. Έτσι γουστάρει. Τι λες, ρε. Τι θες, ρε, εσύ. Δεν πας καλά. Παρακαλώ. Τι να σε πω τώρα. Έλα, φίλε. Ναι. Καλό μεσημέρι. Καλό. Γεια σου, γιατρέ. Άμα περάσει έξω από το κήπεδο του Τραπίτ, πέταξε τους, ρίξουν μια μούτζα από μένα, σε παρακαλώ. Από 0-2-2-2. Άνα χαθεί τα πίθανη. Χάσαμε τα λεφτά για τη Ραπίτ. Δεν πειράζει, έχεις συγκαμβάνει. Έλα, φίλε, λέγει. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Τσίπρας και καλώ τους δύο στο μάξι μου. Αναξέρω εσένα να βρίσκω. Χοντρέ θες Grexit? Τι μου απαντάει ο χοντρός? Όχι. Όχι. Τίγρη θες Grexit? Όχι. Έτσι, μπράβο, άρα τη ζω, παιδάκια. Εγώ έχω να περάσω μερικά πολύ ζώρικα πράγματα από το κοινοβούλιο. Άρα, εσείς χρησιμοποιήστε τον χρόνο για να τα βρείτε μεταξύ σας και μην το κοινοποιείτε. Όταν τα περάσω εγώ αυτά τα ζώρικα πράγματα από το κοινοβούλιο, εσείς ως διαμαγεία θα τα βρείτε μεταξύ σας, θα πέσουν οι τόνοι και θα τα φορτώσουμε όλα στον κοντονί. Και ο ένας θα παραμείνει κορυφή, ο άλλος θα γίνει νούμερο 2 και ας το Σαββίδι με τον Αγαφούζο να κουρεύονται στο δεκάλεπτο. Ποιος από τους τρεις θα χάνει από αυτή τη συμφωνία? Εγώ πιστεύω κανένας.
Ναι, αλλά είναι απλά ένα σενάριο, ε. Το οποίο έχει υπόσταση και. Είναι πολύ πιθανό σενάριο, γιατί έχουμε δει πως δουλεύει η πολιτική στην Ελλάδα. Είδες να τίθεται θέμα απορίας για το. Σε ακούσαμε προσοχή. Και σε ακούω προσοχή. Εγώ πιστεύω ξεκάθαρα, γιατί κανένας δεν χάνει από αυτό το πράγμα. Και όταν υπάρχει στην Ελλάδα λύση που βολεύει όλους. Γιατί υπάρχει κανένας. Δεν ασχολούμαστε με τίποτα. Πιστεύει. Και τον Τζόρνταν να ονειρεύεται ποτέ καλά, πιστεύεις ότι υπάρχει έστω και ένα στο ποδόσφαιρο που να δουλεύει για την ψυχή της μάνας του. Όχι, ή να κάνει αγαθοεργία. Όλοι αυτοί, αν χάνουν από τις μικρές ομάδες για την ψυχή της μάνας τους, μένουν σε κάτι λεβαδιακούς και σε κάτι τρίκαλα και σε κάτι εργοτέλιδες και δεν ξέρω λίγο τι άλλο. Και μάλιστα μερικοί αλλάζουν και 3-4 ομάδες, όπως ο κύριος Τροχανάς παλιότερο, όπως ο κύριος Κούγιας, όπως ο κύριος Χριστοβασίλης. Όλοι αυτοί έχουν πρεμούρα να χάσουν τα λεφτά τους. Για πες μου. Δεν το συζητάω. Δεν το συζητάω. Έτσι, μπράβο. Χαιρετώ, παιδιά, καλό μεσημέρι. Κόκκι, θα παρακαλώ. Πάρω, φίλε, θα διαβάζει στο Facebook. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Χαιρετώ, τα Αλάνια. Καλώς το. Τι κάνεις, καλά. Τι κάνουμε, καλά. Όλα καλά, όλα όμορφα, μπράβο. Λοιπόν, ρώτησα κάτι προχτές, ακούστα και δεν με απάντησε. Είδα, μα δεν μπορούσε. Αν γίνει το Grexit στο ποδόσφαιρο, τα play-off θα γίνουν. Γιατί να γίνουν. Ναι, ρε φίλε, γιατί από ό,τι άκουσα τώρα, το κανάλι που έχει πάρει τα μας, οι εταιρείες, οι διαφημίσεις, αυτές λέει θα βάλουν πρόστιμο. Σε ποιον θα βάλουν πρόστιμο. Θα αστειεύεσαι τώρα. Ναι, πώς θα γίνει. Μπαίνεις σε γυμναστήριο σήμερα, γυμναστικό μάρα σου. Σε λίγο. Σε λίγο. Εσύ είσαι πελάτης του Μετρόπολης. Ναι. Και βάζεις χορηγία, τον μπάγκο σου, στη Λαϊκή. Και το Μετρόπολης, για κάποιο λόγο δεν μεταδίδει τη διαφήμιση. Τι κάνεις, δεν ζητάς τα λεφτά σου πίσω. Έχεις διαφυγόντα κέρδη. Εδώ πέρα τι γίνεται, εδώ. Ρε, στο απλοποιώ, ρε. Ξεκόλα λίγο. Ζητάς τα λεφτά σου πίσω και ζητάς και διαφυγόντα κέρδη. Βεβαίως. Για ποιο λόγο πληρώνει η Νόβα, οι υπόλοιποι αγοράζουν διαφήμιση, πληρώνουν τις ομάδες και δίνουν τόσα χρήματα για τηλεοπτικά δικαιώματα. Γιατί περιμένει να κερδίσει. Όλοι αποσκοπούν στο κέρδος. Οι ομάδες να κερδίσουν καλύτερο τηλεοπτικό συμβόλαιο, η Νόβα να έχει περισσότερους συνδρομητές, περισσότερους πελάτες και πάει λέγοντας. Δεν θα χάσουν. Το κλείσε. Μπορεί να το κατάλαβε. Στον επόμενο. Α, έπεσαν όλες. Οι γραμμές είναι ελεύθερες. Το 2310 και τα 390. Όποιος το καταλαβαίνει, το καταλαβαίνει. Όποιος δεν το καταλαβαίνει, δεν το καταλαβαίνει. Όλα τα καταλαβαίνω. Εντάξει. Και δεν θέλω. Άκου να δεις. Εσύ μπορεί να γελάς. Εγώ δεν γελάω. Εντάξει. Με οτιδήποτε μπορεί να αφήσει ψεγάδι υποψίας, όχι υποψία, ψεγάδι υποψίας, για ένα θέμα τόσο σοβαρό, εσύ μπορεί να κάνεις πλάκα. Εγώ δεν μπορώ να κάνω πλάκα. Έλα, ρε κόκκι. Παίξε μπάλα. Δεν είναι στην αισθητική μου, ρε φίλε. Έλα, ρε που δεν έχει και αισθητική βόδα, ρε να πούμε. Έχει και αισθητική να πούμε. Πήγε από εδώ παλιό καρτέρι να μου πει και αισθητική. Ποιο καρτέρι, ρε φίλε. Καρτέρι. Τη μία βλακεία την είπε, συνεχίζει. Τι βλακεία. Δηλαδή, συγγνώμη. Τι είπε άνθρωπος, ο άνθρωπος έχει πάθει μία ζημιά, σοβαρή ζημιά. Και εσένα τι σε νοιάζει. Αφού δεν θα έπρεπε να με νοιάζει. Αφού δεν τα πάτε καλά, μπορεί να χαρεί κιόλα σα. Να χαρώ. Πού ξέρω. Εντάξει, εξιδίων κρίνει τα αλότρια. Τι εξίνω αλότρια και ταξίνω τα αλότρια, ρε. Τι να σου πω. Τι από το άμα κρίνει από τον εαυτό σου. Ρε, είστε υποκριτέ, μωρέ τώρα όλοι. Δεν χάρηκα ποτέ και είναι στάση ζωή. Ποτέ δεν χαίρω με τη ζημιά του άλλου. Σκοτώνεστε και μετά κάνετε του κάλου. Θα περιμένω εγώ να πάθει άλλο μια για να κερδίσω εγώ. Άσε ρε, βλαμμένο. Και χαίρε κακό είσαι, ρε. Όλοι οι άνθρωποι είναι έτσι. Μόνο εσύ είσαι έτσι. Εγώ δεν ήμουν ποτέ και δεν ήμουν. Δεν ήμουν και δεν ήμουν. Δεν ήμουν και δεν ήμουν. Για ποδό ρε παλιά άνθρωποι. Δεν ήμουν και δεν ήμουν. Πάρ τι γραμμέ εσύ, ρε. Δικαίωμά σου να πει ό,τι θέλει. Δύο να μιλήσουν. Δύο να μιλήσουν. Παρακαλώ. Πάμε. Κάνετε τους αυτούς εκεί πέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς την Νούτσερνα. Πλακώνεστε και από την άλλη, κάνετε τους στεναχωρεμένους εκεί. Δηλαδή, συγγνώμη. Δηλαδή, η Ρεούτσερνα είναι βλαμμένος. Πλακώνεστε με τον Νούτσερνα σήμερα. Ναι, ναι. Από τότε που και αύριο χτύπα ξύλο, ναι. Φεύγει από αυτόν τον κόσμο. Θα χαρείς. Δεν θα στεναχωρεθώ κιόλας. Άκουσες τι. Ορίστε. Πόσο βλάκας πρέπει να είναι. Είμαι ειλικρινής. Ρε κόκκινε, τι πήδη και δεν το. Επειδή θα μαλώσει σήμερα, είναι τόσα χρόνια κροατής. Δεν πάω στις κηδείες να κάνω στεναχωρεμένο και να πίνω τα κονιάκ Ιούνιο μήνα. Ρε φίλε, είναι τόσα χρόνια κροατής. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Και μια μέρα τσακώνεσαι μαζί του. Για μια μέρα που θα τσακωθώ, εντάξει. Αυτό σε ρωτάω. Αν έχω όμως να χωρίσω πολλά πράγματα. Τι να χωρίσω εγώ. Τι να χωρίσω εσύ. Τι να έχω να χωρίσω με το κανελάκι. Ξέρω εγώ 6 μήνες γιατί δεν μιλάτε. Τι έχω να χωρίσω, ρε φίλε. Να ξέρω εγώ. Τι έχω να χωρίσω. Κάνει. 4 με 6 κάνω 2. Τι έχω να χωρίσω. Γιατί τώρα επιμένεις. Εδώ και 5 μήνες δεν λες ακολουθεί ο Κανελάκης.
Τι δεν είπα? Δεν λες ότι ακολουθεί. Εγώ έχω, μπορεί να βάλεις εδώ και ένα χρόνο τις εκπομπές. Ακολουθεί κανονικό. Λέει για ρόγουτσενα τώρα που θα κάνει το στεναχωρημένο. Άντε τώρα να πούμε. Ναι. Ο ΠΑΟΚ μπαίνει οπωσδήποτε στα play-off. Ναι. Αν χάσεις τη Κυριακή στην Κρήτη. Πρέπει να χαρίσουν τους βαθμούς πίσω στον Αστέρα Τρίπολης. Πρέπει να γίνουν πολλά. Δεν είναι 99,9%. Το παιχνίδι δεν είναι εύκολο. Τι εννοείς δεν είναι εύκολο? Την Κυριακή. Εσύ το βλέπεις αγωνιστικά. Αγωνιστικά δεν είναι εύκολο. Ναι, αγωνιστικά δεν είναι εύκολο το κερδίσεις. Και λοιπόν. Μπήκε ο ΠΑΟΚ, μπήκε στα πλοίο, τελείωσε. Δεν ξέρω. Τελείωσε σου λέω. Η βαθμή πότε θα. Λογικά αυτή την εβδομάδα εκδικάζεται. Μετά το τέλος του πρωταθλήματος, όταν και μαθηματικά ο ΠΑΟΚ θα έχει πάρει το ειστήριο, μπορεί να τον αφήσουν μείον 5, μείον 3. Αυτό το καραγκιοζλίκι στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Και κανονικά έπρεπε να βγάλει την απόφαση πριν το ματς με το Λεβαδιακό, και όχι να περιμένουμε μετά την άλλη Κυριακή να βγάλει το. Φτάνει καραγκιοζλίκια, ρε. Αυτά μόνο ούτε στην Αφρική δεν γίνονται, στη χώρα του Πόκο Λόκο. Δεν γίνονται αυτά, ρε. Αυτά να κάτσετε και να πείτε. Ρε ξεφτύλε. Ρε τεμπελχανάδε εσεί που βγάζετε τι αποφάσει. Βρε αρχιτεμπέληδες, πήρατε την υπόθεση λέει την Τετάρτη στο σπίτι σας. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή δεν βγάλατε απόφαση, βρε τεμπελχανάδες. Τι τεμπελχανάδες είστε εσείς που βγάζετε τις αποφάσεις, βρε αρχιτεμπέληδες. Και περιμένετε. Πήρε ο Ούτσενα να μιλήσει και βρε ας τον Ούτσενα. Ωραία. Και τον Μούτσενα τώρα. Πήρε ο Ούτσενα. Όχι, ας τον έχει δίκιο. Έχω δίκιο τώρα. Δηλαδή περιμένω τη δολοπλοκία. Πες ότι ο ΠΑΟΚ έχανε από το Λεβαδιακό και κέρδισε να πούμε ο Παζιάννενα. Ο Πλατανιάς. Θα τους βάλει να σκοτωθούν και μετά το τέλος θα παρακαλάς τι. Πάει και ο νου σου το πονηρό μετά. Το νου σου το βάζει στο πονηρό. Πώς θα γίνει δηλαδή. Κοίταξε, να πω κάτι. Να πεις. Μήπως περιμένουν να τελειώσουν όλα άμα ο ΠΑΟΚ μπει. Δεν θα χαρίσω καθόλου. Και μετά να βγάλουν την απόφαση. Εντροπή σας ρε. Στο Κονγκό. Στο Κονγκό που του Πόκο Λόκο είναι πιο άνθρωποι ρε. Πιο έξυπνοι ρε. Πιο επαγγελματίες ρε. Τεμπέληδες. Τετάρτη πήρατε στα σπίτια σας την υπόθεση. Λόγοι, τι είναι αυτοί, δικαστές είναι. Τι τεμπελχανάδες είστε εσείς, ρε. Τρεις μέρες θα βγάλετε μια απόφαση. 7 μέρες μια απόφαση, ρε. Άντε να χαθείτε από εκεί πέρα. Να πάω ακόμα κάτι άλλο. Προηγουμένως είπες, Κόκκινε, δεν χαρίζει κανένας, έτσι δεν είπες? Εγώ το λέω, η αλήθεια το λέει. Η αλήθεια. Κι όμως ένας χάριζε. Όπως? Ο Τσοχαντζόπουλος. Δεν χάριζε. Δεν ήταν πρόεδρος ομάδων. Να είσαι καλά, έξυπνο. Παρακαλώ. Ναι. Χάρη ο Τσοχαντζόπουλος και ο Βενιζέλος από την τσέπη τους, ε. Δεν ήταν δικά. Και όταν ήταν υπουργός αθλητισμού ο Λιάνης που έδινε τους παλεμάχους και καλά έκανε άδειες προπό αυτά και τα λοιπά και βοηθούσε ο άνθρωπος, τα έδινε από την τσέπη του. Ξοδεύτηκε. Κρατικά λεφτά τα οποία πληρώνεται τώρα έδινε, ρε. Από την τσέπη του, ρε, ποιος έδωσε, παρακαλώ. Έλα. Παιδιά, καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Ο Σπύρος ο Γάβρος, με τι κάνετε? Γεια σου, Γάβρο. Λοιπόν, να σας πω λίγο κάτι. Δεν σας προσκυνεί έτσι εντύπωση ότι η συνάντηση Μελισανίδη Μαρινάκη με το κυβερνητικό επιτελείο και με τον Παπά και ίσως με τον Τσίπρα έγινε στο ίδιο χρονικό timing που έγινε και υπογραφή για το λιμάνι της Πειραιά για την Κόσκο? Το συνδυάζεις, ε? Όχι το συνδυάζω. Μ' αρέσει. Δεν χρειάζεται το συνδυάσω. Είναι οι δύο βασικοί παίκτες που θα παίξουν μπάλα στο λιμάνι. Δεν το συνδυάζω. Απλά είναι τα πράγματα. Το ποδόσφαιρο είναι επιχείρηση, business, το οποίο συσχετίζεται και με άλλες δουλειές. Δεν είναι μόνο απλά ποδόσφαιρο αυτό που θέλουμε να βλέπουμε οι οπαδοί και οι φίλαθλοι. Αυτή δίνει η βασική παίκτης μας στο λιμάνι. Δεν σας προκαλεί λίγο εντύπωση? Λέγε ρε Κόκκινε, σε ρωτάει ο άνθρωπος, ας σου κάνει εντύπωση. Ρωτάει κάτι το οποίο είναι λογικό, αλλά είμαι μέχρι εκεί. Είναι μέχρι εκεί αυτός. Επόμενη γραμμή. Τελείωσε. Ωραίο ερώτημα. Πολύ ωραίο ερώτημα. Είναι σενάρια. Σενάρια είναι. Ναι. Και δεν μπορώ να μιλάω μόνο με σενάρια. Στα σενάρια, εσύ θες την αλήθεια μόνο να μιλάς. Εσύ σενάρια δεν έχεις κάνει. Έγινε ρε Κόκκινε. Ο πρετεντέρης δηλαδή με σένα, δηλαδή αμαρτία. Δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε. Πάμε στον επόμενο φίλο, ναι. Καλά, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Καλώς τον Καρλίτο. Στις πιο φαλακρές και στις πιο προγουλάτες να πούμε. Προγουλάτες και φαλακρές. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, ρε. Τι είναι αυτά, ρε. Τι είναι αυτά που λέτε. Τι γίνεται εδώ πέρα? Με τους παοξίδες τι θα κάνουμε τώρα? Δεν θα το πάρετε χαμπάρι? Γήπεδο δεν θα δείτε ποτέ. Προτάσματα δεν θα δείτε ποτέ. Συμπεριλαμβάνομαι και εγώ, γιατί εγώ είμαι ο πρώτος που πονάω. Και άμα δεν φύγουν τα αγριόχορτα από τη μέση,
Γιατί όταν τα κόβεις από πάνω τα αγριόχορτα δεν ξαναβγαίνουνε. Βγαίνουν από κάτω. Είναι κόμμα τη ρίζα. Ζαγοράκη, φύγε ρε. Δεν σε γουστάρουμε ρε. Δεν σε γουστάρουμε. Δεν γουστάρω να πατήσω στο γήπεδο. Δεν γιατί ρε, τι σε έκανε ρε. Τι κακός έκανε ρε ο άνθρωπος. Άκου λίγο, κοίταξε. Δηλαδή του κάναμε κριτική ρε φίλε, κάτσε ρε, μισό λεπτό. Τον κάναμε κριτική όποιος πέρασε από τον ΠΑΟΚ και από τις ομάδες. Ναι, αλλά συγγνώμη δηλαδή, κάτσε. Τι κακό έκανε μωρέ ο Ζαγοράκης, τι κακό. Ο Ζαγοράκης. Ναι, τι κακό. Δεν μπορώ να σου πω στον αέρα τι κακό. Δηλαδή τι, άμα χρεώθηκε η ομάδα, κάνανε ατασταλίες, ωραία, όλες οι ομάδες έχουν κάνει. Στην μπάλα πάνω τι σε έκανε. Δεν σου είσαι μια ομάδα ωραία κτλ. Τι έκανε. Τα χρέη, λέω, από πού ξεκινήσανε, ρε. Τα χρέη, δηλαδή, του Πατατούδη. Τα χρέη, δηλαδή, του Γούμενου. Δηλαδή. Αυτά, ναι, αλλά αυτές είναι πληγές. Ναι, ρε, φίλε. Ο Ζαγοράκης, φίλε, για μένα, που τον πάω σαν ποδοσφαιρική μούρη, τον πάω εγώ. Εντάξει. Ένα λάθος έχει κάνει. Για μένα. Το ότι έδωσε κατά κάποιο τρόπο απόδειξη ότι ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό είναι φίλοι. Με Μπέους μέσα, με Μαρινάκηδες μέσα, με Γκάτσιδες μέσα, με ΕΠΟ μέσα κτλ. Αυτό ήτανε και ότι έκανε τον ΠΑΟΚ μοδάτο, τον πέρασε σε μια άλλη κουλτούρα. Έβγαλε την καγκουριά από μέσα. Αν αυτό το κατηγορούμε, η ιστορία θα δείξει. Ναι, αλλά απ' την άλλη όμως δεν μπορεί να κατηγορούμε το Ζαγοράκι και να ζητάμε γήπεδο με τουαλέτες να κάνουμε κάκα και να πατάμε το κουμπί να μας κάνουν το πισινό αυτόματα να πούμε το χαρτί υγείας. Πώς θα γίνει. Κάτσε λίγο. Άκου λίγο, δεν είναι τα πράγματα, είναι πολύ επικίνδυνα. Ναι. Και τώρα στα play-off, τη φαλάκρα να φοβάσαι, την αθηναϊκή φαλάκρα εκεί κάτω. Παοξί, τη φαλάκρα να φοβάσαι εκεί κάτω, άσο Μελισσανίδη, δεν μπορεί να πάει πουθενά. Το θέμα ποιο είναι, ξεσκαρτάρισμα και τα πλακάκια και το ένα και το άλλο και μου λένε τώρα στο ψιλικατζίδικο, με λέγανε πιο πριν να πούμε τα φιλαράκια μου, σήμερα παίζουμε βόλεϊ και θα κάνουμε. Ποιο βόλεϊ, ρε, τι με νοιάζει εμένα το βόλεϊ, ρε. Εγώ παλαδόβατσα είμαι. Το βόλεϊ και το ένα και το άλλο. Τι λέει, εδώ που ρε, φίλε, κέρδισες 2-0, τον Ολυμπιακό κερδίζεις. Από τη στιγμή που δεν μπορεί να πάρεις με συγχωρείς, είσαι εναντίον των υποκατάστατων. Όχι, φυσικά. Δηλαδή, αν θα πάρεις το πρωτάθλημα στο βόλεϊ, δεν αχαρείς. Τι να χαρεί, μα. Ηρακλής είναι ένα χαρί. Τι να χαρί. Όποιος χαίρεται με το βόλεϊ είναι χαζοχαρούμενο. Ο Καρλίτος είναι. Άλλο το λόγο. Όποιος παοξής χαίρεται με το βόλεϊ είναι χαζοχαρούμενο. Χαζοχαρούμενο σε και φαίνεται. Έτσι λέω εγώ. Χαζοχαρούμενο. Καρλίτο, πες λίγο κι άντε. Για πες. Καλά λέει. Χαζοχαρούμενοι τώρα. Ο φίλος μου ο Μπρους Γουίλης, καλά γιατί ξέρω ότι με παλαδόβασα. Εντάξει, σαν αλφα-σίγμα ΠΑΟΚ θα το πάρει ο ΠΑΟΚ το κύπελλο. Σεβαστό! Θα πάρει το πρωτάθλημα. Σεβαστό! Λοιπόν, στο βόλεϊ, στο χάντμπολ, ξέρω εγώ που θα πάει, εγώ δεν τα ξέρω αυτά τα αθλήματα. Και στο. Και στο. Και, χαρά του, θα χαρώ, και θα στο τάβλι να κερδίσεις, πρέπει να χαίρεσαι. Δηλαδή, δεν χαίρομαι με το πουλί μου, θα χαίρομαι με το στομάχι μου να πούμε. Τι είναι αυτό, είναι. Ρε, τι είναι αυτή η ΠΑΟΚ νέα γενιά. Εμένα η μπάλα με ενδιαφέρει. Βέβαια τον ενδιαφέρει η μπάλα. Τα άλλα καλά είναι, εντάξει. Τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν κιόλας, εντάξει, χαρά μου ρε, εσύ αλφα. Δηλαδή να πάω να δω βόλεϊ, πάω Ολυμπιακός, πάω στην Τούμπα και βλέπω το Μάνταρα με τη Λολή να παίζουν 10 παρτίδες τάβλη με χτυπημένα ζάρια να πούμε. Και να βαράνε εξάρες ένα τέταρτο και να μην γυρίζει το ζάρι ανάποδα. Γιατί έχει το ζάρι μανίτη. Τώρα που είναι 4 παρα 5 φαλαπέτα. Δεν είναι παρα 5, παρα 3 είναι. Να σου πω ένα μυστικό. Να πεις. Λοιπόν. Τώρα που θα πάω στο σπίτι με το καλό ρε. Αν δεν θα πάω στο σπίτι, στον τηλεάστη το περιποιημένο φαγητάκι σου, ναι. Γιατί έχεις πάρα πολύ καλή γυναίκα και τη συμπαθώ πολύ και είσαι μια πολύ όμορφη οικογένεια, ρε παιδί μου. Θα πάω στο φαγητάκι σου, θα έρθει ο σκύλος σε δώσει και ένα γλυψίδι στη μύτη, όχι στη φαλάκρα. Γιατί ξέρεις τι, από τη μύτη θα βγάλει κάτι και θα στο βάλει στη φαλάκρα και θα κυκλοφορήσει το βράδυ έτσι, εντάξει. Πάρε δρόμο από τη ζωή μου. Πέρα από την πλάκα, όταν μου γλύφει μείνει τη μύτη, είχα ρινίτιδα και με πέρασε η ρινίτιδα, να ξέρεις κόκκινη. Να σου γλύψει το σκυλί. Ναι. Να ρωτήσει το φίλο του Βασίλη τον Κτηνίατρο να σου πει λεπτομέρειες για τα σκυλιά. Εσύ δεν ξέρεις. Εφού εσύ τα ξέρεις όλα. Τέτοια να το μάθω. Ότι έχουν αντισώματα τέτοια ναι. Στη γλώσσα τους τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Έτσι. Να σε γλύψει το μυαλό το σκύλο μου. Μπα και πάρει στροφή να πούμε. Το μυαλό πώς θα μου το γλύψει. Πώς θα στο γλύψει το μυαλό. Πώς θα το απ' έξω. Σάμα τι πολύ έχει να γλύψει. Να δύο γλυψιές θα εδώ κάνει. Εδώ σου λέει εσένα έχει πολύ. Πού θα το βρει να το γλύψει. Πού θα το γλύψει. Ναι. Να από εδώ κάτω έχει 4 τόρους μυαλό. Η ποσότητα δεν παίζει ρόλο. Η ποιότητα του μυαλού, είναι άτορα και όχι. Και το να πέδε. Χαρώ το φίλο μου. Και το πέδε. Καλά, εντάξει λέει. Και το πέδεμα. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Έτσι. Υπενθυμίζω ότι η εκπομπή είναι μια προσφορά από τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, όπου μπορείς να πάρεις το ανταλλακτικό της αρεσκίας σου. Έτσι. Ή να στο δώσουν αυτοί.
με ένα τηλεφώνημα στο 18133, ανοιχτά κάθε μέρα και το Σάββατο, με εγγύηση και μηχανές αυτοκινήτων με 150 ευρώ. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε. Ακολουθεί η Μάρινα Μπίκου, η οποία έχει να δώσει τίτλους ειδήσεων σε εσάς. Αμέσως μετά το τρίτο ημίχρονο, ο Δημήτρης Κανελάκης, η Τάνια Δήμου και ο Κυριάκος Κέρτσος. Δεν ξέρω τι θα έχει να πει, αν θα θέλει να κάνει κάτι ο Δημήτρης Κανελάκης, να πει δηλαδή κάτι για αυτό το οποίο του συνέβη. Προσωπικά το λέω και κλείνω με αυτό. Εύχομαι να η τελευταία αλητεία που συμβαίνει εις βάρος οποιουδήποτε και κυρίως των ανθρώπων που αγαπούν την ελευθεροτυπία. Να είστε καλά, 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 ελευθεροτυπία.